Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή της Κρήτη Βύσης Αντιθέσεις. Απόψε η θεματική είναι διαφορετική. Θα βουτήξουμε όσο είναι εφικτό στα βάθη της ιστορίας, θα φτάσουμε στην περίοδο της παλαιοντολογίας, στην παλαιολιθική εποχή, αλλά το αφήγημα είναι κεντρικό. Θεμελιώνουν και πώς το Αιγαίος Αρχιπέλαγος και όχι ως μία ημίκλειστη θάλασσα με ιστορική ενότητα και συνέχεια μέχρι σήμερα τα στοιχεία, η ιστορία, τα ευρήματα και η αρχαιολογική σκαρπάνη. Κονιορτοποιείται το αφήγημα της τελευταίας δεκαετίας που ακούμε για γαλάζιες πατρίδες και μοιρασιές στο Αιγαίο. Τι έχει να μας πει ο Αιγαιακός χώρος και όχι μόνο. Πώς συνδέεται με τη Μινωική Κρήτη. Πώς όλα αυτά συμβάλλουν σε μία ενότητα διάσπαστη και στη γραφή και στη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας από εκείνη την εποχή έως τις μέρες μας. Στις 8 Φεβρουαρίου, άλλωστε, είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Σήμερα κοντά μας βρίσκεται ένας εξαιρετικός φίλος, αλλά ταυτόχρονα και ερευνητής των Αιγαιακών γραφών, ο Δόκτωρας Μινάς Τσικριτσής. Μαζί του θα ξεδιπλώσουμε μερικές εικόνες από το παρελθόν, που λένε πολλά όμως για το παρόν και για το μέλλον. Κύριε Τσικριτσή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τους ακροατές και τηλεθεατές που θα μας παρακολουθήσουν, γιατί θεωρώ ότι έχουμε πολλά σημαντικά πράγματα να πούμε και ειδικά πρέπει να πούμε ότι βασικά το θέμα της πρόσκλησης προέκυψε από τη δημοσίευση που κάναμε με τον κύριο Σάμψον, που φαίνεται ότι η γραφή πηγαίνει 500 χρόνια πίσω. Αυτό ήταν ένα θέμα που έγινε προβλήθηκε πολύ στα μέσα πριν 6 μήνες. Είχαμε πει να τα κάναμε το καλοκαίρι, αλλά για λόγους ανώτερους δεν μπορέσαμε να βρεθούμε. Οι ανώτεροι λόγοι ήταν η πυρκαγιά εδώ στις εγκαταστάσεις, πρέπει να πω. Ναι. Πάμε 500 χρόνια πίσω στη γραφή. Πάμε ουσιαστικά στα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ. Ναι. Θέλω όμως πριν από αυτό να σας ρωτήσω, με βάση αυτά που έχετε δει, με βάση αυτά που μελετάτε, ερευνάτε, που συζητάτε με τον κύριο Σαμψόν και όχι μόνο. Θεωρείτε ότι θεμελιώνεται το Αιγαίο τελικά ως ενότητα ιστορική, πολιτιστική και γεωγραφική? Είναι αρχιπέλαγος και όχι μια ημίκλειστη απλά θάλασσα? Ναι, το Αιγαίακος πολιτισμός είναι ένα φαινόμενο της περίοδου που προσδιορίζει τον τόπο, όπως αναφέρατε, δηλαδή την περιοχή, ορίζεται με τον χρόνο, τις δραστηριότητες οι οποίες εμφανίζονται στον πολιτισμό αυτό που φαίνονται στα ευρήματά του. Και έτσι μπορούμε να αποδείξουμε, και αυτά θα σας τα δείξω σε παρουσίαση, για να καταλάβετε αυτό το ενιαίο που λέμε, όπου δεν είναι μόνο τα νησιά του Αιγαίου, είναι και η Μικρά Ασία, τα παράλια, και είναι ένας ενιαίος χώρος. Αυτό όμως πρέπει να σας δείξουμε μια παρουσίαση, να ορίσουμε τη έννοια του ότι είναι το αρχιπέλαγος, νομίζω καλύτερα, δεν είναι έτσι? Βεβαίως. Να πάμε. Πριν από αυτό θέλω μαζί να δούμε πολύ νεότερα, σε νεότερους χρόνους, θα πάω στο 1200 π.Χ. Αυτό που ορίζουμε ως ελληνική γλώσσα, γραφή, παράδοση, κουλτούρα, πολιτισμό και ιστορία, στα 1200 π.Χ. εκτείνεται πέραν του Αιγαίου σε όλη τη Μεσόγειο. Ας δούμε το σχετικό χάρτη, και με το βαθύ μπλε στο γαλάζιο της Μεσογείου είναι όλες οι αποικίες και πόλεις, όχι μόνο αποικίες, στις οποίες εκτείνεται το ελληνικό στοιχείο, ξεκινώντας από τις υπόρειες της Μαύρης Θάλασσας που και φτάνοντας... Και εκεί είναι μια περιοχή που οι μιλήσιοι έχουν κάνει περίπου 70 αποικίες. 70 αποικίες, σωστά. Δηλαδή η Τραπεζούντα, Οδυσσός, όλα αυτά είναι... Μέχρι τα στενά του Γιβραλτάρ, στις στήλες του Ηρακλέους δηλαδή, τους περίφημες. Άρα, καλύπτοντας τη βορειοδυτική Αφρική, τη Μέση Ανατολή, άρα αυτός είναι ο ελληνικός κόσμος στα 1200. Και πιο νωρίς. Προφανώς. Το 1200, δηλαδή, όταν ο Μίλητος πηγαίνει και φτιάχνει τη Μίλητο, καταλαβαίνετε και τα ευρήματα που θα σας δείξω στον Αιγαιακό χώρο, που βρίσκουμε τη Γανόσημα στο Βακαλά Τεπέ, που είναι αιγαιακής προέλευσης και είναι και, θα τα πούμε λίγο παρακάτω, αποδεικνύουν αυτό. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας ενιαίος χώρος ελληνικός, έστω με τη γραμμική Β, αν αναφέρεστε, από το 1600-1800 που πηγαίνω με τη γραφή, με βάση την πέτα της Καυκανίας που έχει βρεθεί, που χρονολογείται γύρω στο 1600 π.Χ., που είναι γραμμική Β αυτό,
και δείχνει πόσο πίσω είναι η γραφή της γραμμικής Β, δεν είναι το 1400 που βρίσκομαι μόνο τις πυρηνακίδες, είναι πολύ πιο πίσω η επαφή αυτή και η δημιουργία της. Και δείχνει αυτό το ενιαίο που λέτε. Άρα το ενιαίο ορίζεται κυρίως από τη γλώσσα και τη γραφή. Και προφανώς από τον πολιτισμό που δημιουργείται, τη γεωοικονομία, τα έθιμα, είναι η οικονομία, είναι οι ανταλλαγές, παίζουν όλα αυτά ρόλο. Πώς ορίζεται το αρχιπέλαγος, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Να προχωρήσω σε κάποιες διαφάνειες. Είναι παρόμοιους χάρτες που δεν ξέρω αν βλέπουν οι θεατές, όπου δείχνει αυτό που λέμε, δηλαδή βλέπουμε περιοχές που έχει αναπτυχθεί πολιτισμός, γιατί έχουμε και ένα θρακικό πολιτισμό, τον οποίο τον έχουμε παραβλέψει. Δηλαδή, να ξέρετε ότι η Θράκη έχει πάρα πολλά στοιχεία και γραφής, τα οποία θα τα αναδείξουμε σήμερα. Γιατί μας έχει προβληματίσει με τον κύριο Σάμψον να καταλάβουμε τι γίνεται, ας πούμε, στο Κουκουτένι και Τριφυλία, σε διάφορες περιοχές που εμφανίζονται εδώ. Να τις δούμε όμως καλύτερα τις περιοχές αυτές. Μας ενδιαφέρει είναι το Λεβέσκι Βίρ και η Βίντσα. Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται πάρα πολλά σύμβολα. Και εδώ εμφανίζεται η περιοχή του αρχιπελάγους που βλέπετε, που το γράφω, και σας έφερα και ένα χάρτη όπου μπορείτε, ας πούμε, να τον μεγενθύνουμε να τον δείτε, όπου εμφανίζεται η Κρήτη και η λέξη αρχιπέλαγος. Mm. Αυτός είναι ένας χάρτης όπου εμφανίζουν τα 12 νησιά, είναι του ενός Ιταλού χαρτογράφου, ο οποίος το 1458 τον αποτύπωσε και εμφανίζεται και η λέξη αρχιπέλαγος από τότε. Πιο μπροστά δεν υπήρχε η λέξη αυτή, αλλά όλοι οι Πορτολάνοι και όλοι οι χαρτογράφοι και σήμερα ο αρχιπέλαγος ορίζουν, είναι διεθνής λέξη πλέον, που σημαίνει αρχή και πέλαγος. Έχει μπει στο δίκαιο της θάλασσας. Ναι. Με εξαίρεση όμως ότι έχει ιστορική αναφορά για το Αιγαίο, όλα τα άλλα αναγνωρίζοντας αρχιπελαγικά, ναι, κράτη. Για το Αιγαίο δεν κατάφερε. Σε διάφορα μέρη, ναι, έχουμε. Αυτός ο χάρτης έχει ενδιαφέρον διότι έχει 48 νησιά αποτυπώνει και δείχνει μέσα τα νησιά του Αιγαίου που είναι Βόρειες Ποράδες, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Μοσχονήσια, νησιά του Αργοσαρονικού, Ινούσες και Φούρνη της Ικαρίας. Άρα και Βορειοανατολικό Αιγαίο μαζί. Όλα. Μάλιστα. Και έτσι το ορίζουν οι χαρτογράφοι της εποχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η έννοια του ότι υπάρχει μια θάλασσα που διεκδικούν οι γείτονές μας, δεν μπορεί να στέκει αυτή η έννοια. Δηλαδή, είναι τώρα από το 1460 που είναι αυτός ο χάρτης, καταλαβαίνετε ότι από τους Βενετούς δηλαδή έχει οριστεί ότι είναι αρχιπέλαγος. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία και τους χάρτες, τα πάντα, διότι οι άλλοι θέλουν μια γαλάζια πατρίδα και να την πούνε θάλασσα. Καταλαβαίνετε πολύ περισσότερο να λέμε ότι είναι 50-50 αυτή η θάλασσα. Ναι. Προφανώς βρέχονται οι τουρκικές ακτές, αλλά και με βάση τις συνθήκες μέχρι και 3 μίλια από τις ακτές τους. Αυτό είναι στην ουσία. Γιατί αρχιπέλαγος είναι ένας γεωλογικός σχηματισμός αποτελούμενος από μια αλυσίδα ανεπτυγμένη σε στάδια νησιών και παραλίων. Μάλιστα. Αυτό είναι το αρχιπέλαγος. Για να δούμε λοιπόν τώρα, να μπούμε στα ενδότερα σιγά σιγά. Ναι. Να πάμε. Αυτός ήταν του Μάρκου Μποσκίνη, Βενετία, 1658, με ριστικές αναφορές αυτού που σας είχα προηγούμενα. Λοιπόν, το φαινόμενο του Αιγαϊκού πολιτισμού. Αυτές είναι, όπως βλέπετε, οι Κυκλάδες και σε αυτό το χώρο, χωρίς όμως τα νησιά, επιπλέον έχουμε την Εύβοια, έχουμε την Κρήτη και θα δούμε και άλλες περιοχές, όπου εμφανίζουν κάποια παράξενα ευρήματα που είναι κάποια αγγεία. Τα λεγόμενα λέγονται τηγανόσχημα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα τηγανάκια που βλέπετε, τα οποία είναι πυλήνα και εμφανίζουν όπως βλέπετε εδώ πέρα αστέρια, έχουν αποτυπωμένα στίγματα που είναι ειδικά σύμβολα, δηλαδή ένα κομμάτι καλάμι αν το κόψεις σε σχήμα ειδικό κάπως έτσι και το χτυπήσεις, βάλανε μέσα και καουλίνι για να ψηθούν ώστε να μπορείς να βάλεις χρώμα που βρέθηκαν οι τριπτήρες στους τάφους με αυτά τα αγγεία, και μπορούσες να βάψεις και να παρακολουθήσεις κάποια πληροφορία που θα ήθελες να αποτυπώσεις. Άρα πάνω. Η χρηστικότητά τους δεν είναι οικιακό σκεύος. Όχι, δεν είναι οικιακό. Μπορεί να μοιάζει με τη γάνια, αλλά δεν είναι οικιακό. Και είχαν και πολλές φορές και χερούλια, δηλαδή τα πόδια που μπορούσε να το κρεμάσεις αυτό. Αυτό, όπως αποδεικνύουμε στην έρευνα που έχουμε δημοσιεύσει σε επιστημονικό περιοδικό με τον κύριο Σάμψον, με τον κύριο Μουσά. Τον ξενοφόντα Μουσά.
Έχουμε αποδείξει ότι έχουν φέρουν αστρονομική πληροφορία και δείχνουν τις συνοδικές κινήσεις των πλανητών. Δηλαδή, τα 7 ουράνια αντικείμενα βασικά που είχαν την αρχή, ό,τι παρατηρούσαν, αποτυπώνονται εκεί. Αποτυπώνουν δηλαδή συνόδους. Και θα μου πείτε γιατί να τους αποτυπώνουν τους συνόδους. Γιατί είναι και μια προχωρημένη αστρονομία. Που αυτή η αστρονομία προηγείται των Βαβυλωνίων, διότι ξέρουν τις συνοδικές κινήσεις, ας πούμε, του πλανήτη Αφροδίτη. Ότι ξέρουν, αν τον βλέπατε, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο που ήταν η Δύση, βάλετε δύο ξύλα και το σημαδεύσετε, μετά από 584 μέρες τον ξαναδείτε εκεί. Αυτό το 584 εμφανίζεται σε κάποια διαγνώση που θα σας τα δείξω. Να προχωρήσω γρήγορα, να πάω στην επόμενη διαφάνεια να δείξω διαγνώση σχήμα από διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου, αυτού του αρχιπελάγους που λέτε, όπου είναι από τον Μαραθώνα, πιάνουμε και παράλια. Έχουμε στη Σύρο, έχουμε τηγανόσχημα στην Αγία Άξο, Τριάδα, στην Άξο, σε όλο το Αιγαίο. Έχουμε και εδώ και το μηνοϊκό υπολογιστή που έχουμε μελετήσει και σας έχουμε παρουσιάσει πριν πολλά χρόνια, όπου προβλέπει τις εκλήψεις. Βλέπετε και άλλη πληροφορία. Μάλλον έρχεται από το Αιγαίο όλη αυτή η γνώση. Γιατί όλη αυτή η γνώση και η πληροφορία που εμφανίζεται εδώ, εμφανίζεται στο ανατολικό μέρος της Κρήτης κυρίαρχα. Δηλαδή η επαφή των Αιγαίων δείχνεται στην περιοχή αυτή, Σιτία και νομό Ηρακλείου, μέχρι κάτω Κουμάσα, όπου βρίσκονται και κυκλαδικά δόλια. Άρα υποθέτω ότι αυτή την περίοδο η λεγόμενη θαλάσσιοι εμπορική και όχι μόνο δρόμοι είναι αυτή της επικοινωνίας. Όχι. Δεν έχουμε βρει ευρήματα. Εγώ πιστεύω είναι και στην Τραπεζούντα, αν πηγαίναμε πάνω, έχουν πάει σε άλλο μέρη. Εδώ είναι το παράξενο ότι βρίσκεται από την περιοχή αυτή. Έχει δημοσιευτεί στο Nature που βρέθηκε στην Ολλανδία μία γυναίκα που είχε φάει στάρι και βρέθηκε σε ένα τάφο που ήταν και άλλοι δύο σκελετοί που είχαν από ανάλυση του σκελετικού υλικού. Αποδείχθηκε ότι αυτή ήταν τρεφοκυνηγή, δεν είχε φάει ποτέ στάρι και ήταν με κρέατα και με φρούτα που έβρισκαν, ας πούμε, στη φύση. Και ήδη οι αναλυτές, οι γενετιστές που κάναν τη μελέτη αυτή είπαν ότι αυτή είναι Αιγαία. Και αυτό είναι του 3.500 π.Χ. Έχει χρονολογηθεί τα οστά της. Τώρα πώς βρίσκονται στη Σουηδία, στην Ολλανδία και εμφανίζονται μια γυναίκα που έχει φάει, σημαίνει ότι και οι ίδιοι το λένε ότι από την περιοχή του Αιγαίου κάποιος που υπήρχε το σιτάρι μετακόμισε στην περιοχή αυτή. Μάλιστα. Άρα και ποιοι είχαν τη δυνατότητα, γιατί θα δούμε παρακάτω μεγάλα πλοία. Δηλαδή ο ευρύτερος χώρος, αν πάμε στους Αιγυπτίους που έχουν απτύξει μεγάλο πολιτισμό, βλέπετε ότι έχουν κάνει βάρκες ειδικά για να πλένουν μέσα στον Νείλο. Μεγάλα καράβια δεν έχουν εμφανίσει, δηλαδή φεύγανε από την Αίγυπτο και πηγαίνανε στη Βήλο για να πάρουν κέδρους και τέτοια πράγματα. Δηλαδή κοντινά ταξίδια με καράβια που είναι χωρίς καρίνες. Εδώ θα δούμε καράβια τεράστια που φαίνονται σε τηγανόσχημα, δηλαδή με 25 κουπιά από 16 που θα σας δείξω μερικά, φτάνουμε στα 25. 25 δεν σημαίνει ότι είναι ένα καράβι τουλάχιστον 30 μέτρα. Διότι αν βάλεις ένα μέτρο το γοπιλάτι, φαίνονται σε πολλά ευρήματα τέτοιες. Και οι αναλύσεις οι σύγχρονες που μας δείχνουν, όπως την γυναίκα που σας ανέφερα, μάλλον έχουν πάει και πολύ βόρεια. Άρα λέτε ότι το Αιγαίο σε ενιαία αδιάσπαστη ενότητα είναι μάλλον η μήτρα των όσων ακολουθούν. Ναι. Σωστά. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε τα επόμενα. Εδώ φαίνεται ο μηνοϊκός υπολογιστής και η μήτρα που έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το έβριμα, που είναι η άλλη μήτρα του μηνοϊκού υπολογιστή, που έχει και αυτό το έψιλον που βλέπετε εδώ πέρα, που έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι και σύμβολο του μηνοϊκού πολιτισμού και το οποίο το έχουμε αναλύσει, δεν ξέρω αν το έχουμε παρουσιάσει σε εσάς, αλλά το έχω αναλύσει πάρα πολύ, που είναι η δεύτερη μήτρα του Παλαικάστρου. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον, όπου έχουμε κυκλαδικά τηγανόσχημα του 3200 στην Ανατολία, στο Βακλά Τεπέ και Λιμίν Τεπέ. Είναι οι περιοχές αυτές που σας δείχνω εδώ πέρα, όπου είναι η Μίλητος, εδώ είναι το Βακλά Τεπέ και το Λιμάν Τεπέ, όπου ένας Τούρκος αρχαιολόγος πριν 4-5 χρόνια, ο Βασίβ Σαχόγλου, έτσι τον διαβάζω τουλάχιστον, βρήκε αυτά τα τηγανόσχημα. Τα οποία όμως, τι είναι το παράξενο που γράφει στην ανακοίνωσή του, ότι ο πυλός που έχουν κατασκευαστεί είναι από την περιοχή του Βακλά Τεπέ. Είναι τοπικός. Δεν έχει σχέση με τον πυλό, όπως ήρθαν την Άξο, που χρησιμοποιούμε τον πυλό, τον τοπικό. Άρα δείχνει ότι υπάρχει μια εγκατάσταση
Διότι αυτά έχουν ακριβώς την ίδια λογική με τα τηγανόσχημα που έχουμε και έχουν και αυτά αστυνομική πληροφορία στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει μια μόνιμη απίκηση που οι άνθρωποι εκεί πήραν το πύλο, είχαν τη γνώση πώς να τα κατασκευάσουν και το έφτιαξαν εκεί. Άρα είναι μια μόνιμη εγκατάσταση. Παρόμοια, αυτά είναι το 3200. Έχουμε και πάρα πολλά ευρήματα μικυναϊκά και μινωϊκά στη Μίλητο και στο Λίμιν Τεπέ. Σε όλη αυτή η περιοχή. Υπάρχει και αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι σαφές. Πολύ πρώιμη δηλαδή, γι' αυτό το αναφέρω, διότι έχουμε το 3200 τηγανόσχημα απέναντι, που δείχνει ότι αυτός ο χώρος τώρα ήταν τα πρώτα ευρήματα. Μέχρι τώρα δεν τα είχαν. Πριν 5 χρόνια που δεν είχε δημοσιευτεί, δεν το ξέραμε. Ξέραμε για μετέπειτα ευρήματα, δηλαδή του 1600 π.Χ., μινωϊκά, μικυναϊκά, που βρίσκονται στη Μίλητο και στις άλλες περιοχές της Ανατολίας. Τώρα όμως έχουμε και τέτοια ένδειξη ότι από το 3200 τουλάχιστον, και οι Τούρκοι αρχαιολόγοι τα λένε αυτά, δεν τα λέω εγώ. Σας ενημερώνω ότι αυτό που λέμε αρχιπέλαγος εμφανίζεται πάλι εδώ πέρα. Οι Τούρκοι αρχαιολόγοι τα λένε. Οι Τούρκοι πολιτικοί βεβαίως κάνουν πως δεν τα καταλαβαίνουν. Ναι, τα έχουν ξεχάσει. Παντρεύεται η πολιτική όχι, με τη σκοπιμότητα. Δεν παρακολουθούν τη λέει η αρχαιολογία μάλλον. Ή κάνουν πως δεν παρακολουθούν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τηγανόσχημο που είναι στο Μουσείο Θελανδριανή Αθηνών. Και είναι από τη Σύρο, έτσι. Και παρατηρούμε ότι έχει αυτά τα εμπειρία στα σημεία που τα βλέπετε εδώ, είναι 60, 59, αν τα αθροίσετε κάνουν 584. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το τηγανόσχημο που δείχνει και ένα οχτάκτινο αστέρι, είναι σημαντικό γιατί η Αφροδίτη κάθε μία οχταετία κάνει 5 συνόδους. Κάνει ένα πεντάκτινο αστέρι και σχετίζεται και το οχτάκτινο αστέρι με την Αφροδίτη. Να προχωρήσουμε όμως πιο γρήγορα γιατί θέλω να πάμε στη γραφή για να φύγω από τον πολιτισμό αυτό. Και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον τηγανόσχημο που έχει 22 και 10-32 εμπίες στα σημεία. Που εμείς θεωρούμε με τον κύριο Μουσά ότι είναι ο πρώτος υπολογιστής, αν το πούμε, τρόπος υπολογισμού, μηχανισμός ας πούμε, αποτύπωσης. Μηχανισμός, καλά το λέτε. Ναι, της εγκυμοσύνης μιας γυναίκας. Δηλαδή θα μπορούσε να παρακολουθήσει εδώ πέρα την περίοδο της, τα έμεινα, τον κύκλο της, εδώ στο ειδικό σύμβολο που έχει, 22 και 10-32 μέρες, και αν βάζοντας ένα χρώμα εδώ, αν δεν εμφανιστούν ξανά τα έμεινα, καταλάβαινε ότι ήταν ενδιαφέρουσα. Και έτσι λοιπόν έβαζε χρώμα σε αυτή τη ζώνη που βλέπετε γύρω-γύρω. Όταν ολοκλήρωνε αυτή τη ζώνη, είχαν περάσει 234 μέρες και 32 που ήταν μετά τη σύλληψη, πάμε 264. 264 μέρες όμως είναι 9 σεληνιακοί μήνες. Ήξερε ότι από εκεί και μετά, όπως και τώρα οι γιατροί, σου λένε θα γεννήσεις από την εβδομάδα και την επόμενη. Και την επόμενη. Σου δίνουν ένα περιθώριο 10-15 ημερών. Έτσι λοιπόν και η Αιγαία, είτε η αίρια ήταν αυτή, ή η μητέρα που είχε τη γνώση, γιατί δεν φαντάζομαι ότι. Αυτά τα τηγανόσχημα έχουν βρεθεί σε ομαδικούς τάφους. Δηλαδή είναι ένα τηγανόσχημα και είναι, μπορεί να είναι σκελετή μέσα και περισσότεροι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια λατρεία των ουρανίων σωμάτων. Αυτό που λέει και στον Κρατήλο ο Πλάτωνας, που λέει θεούς ονόμαζαν από το ρήμα θέο που θα πει τρέχω και λέει ότι οι πολύ αρχαίοι πολιτισμοί, το λέει ο Σωκράτης, παρακολουθούσαν τα ουράνια αντικείμενα που κινόντουσαν και αυτού τους ονόμαζαν θεούς. Από το ρήμα θέο θα πει τρέχω. Σε κάθε περίπτωση εγώ βλέπω ότι ο άνθρωπος στα πρώιμα χρόνια της αρχαιότητας δεν κάνει κινήσεις όπως ενδεχομένως κάποιοι πιστεύουν στο κουτουρού. Ακόμη και ο προγραμματισμός του γενό, μένω έγκυος, εδώ γίνεται με υπολογισμό. Αυτό δείχνει λοιπόν μια ανώτερη μορφή για εκείνη την περίοδο πολιτισμού, γνώσης και αντίληψης της καθημερινότητας ακόμη. Ναι, το θέμα μας, εμείς που ασχολούμαστε με αυτή την περίοδο, γιατί εγώ ασχολούμαι από την ολόκληρη περίοδο μέχρι το 1000 περίπου π.Χ. και μετά σπάνια ασχολούμαι με θέματα. Αυτή είναι η περίοδο που με ενδιαφέρει, γιατί εκεί πάνω ήταν σύμβολα γραφής. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον μου. Και με ενδιαφέρουν και τα αστρονομικά. Αυτή την περίοδο προσπαθούμε να αντιληφθούμε πώς η γυναίκα και ο άνθρωπος, ο Αιγαίος δηλαδή, αντιλαμβανόταν και επικοινωνούσε με τη φύση. Διότι η φύση και η δομή της γλώσσας της ελληνικής που πιστεύουμε ότι υπήρχε, ας πούμε και πελασγική, αν θέλετε. Γιατί και οι πελασγοί Έλληνες είναι, μας τα λέει πολύ ωραία ο Ηρόδοτος, που πήγε λέει στην Κριστόνα και Σκυλάκη, στη Βόρεια Ελλάδα, και ήταν πελασγοί.
και του φάνηκαν βάρβαροι. Και λέει και κάτι παρακάτω, ότι νωρίς εσπάστη το φύλλο το πελασγικό και αυτοί που πήγανε βόρεια έγιναν βάρβαροι, ενώ αυτοί που ήρθαν νότια στα παράλια έβαλαν τα φωνήεντα μέσα και έγιναν η γλώσσα που μιλάμε ελληνική. Δηλαδή, οι ρίζες είναι πελασγικές. Mm-hmm. Και όπως έφυγαν και πήγαν κάποιοι βόρεια και κάποιοι παρέλια... Πρωτοελληνικά φύλλα, μπορούσαμε να τα πούμε. Ναι. Θα μπορούσαμε να τα πούμε, ναι. Πρωτοελληνικά φύλλα. Ναι. Άλλωστε, οι πελασγοί, από ό,τι έχω διαβάσει, έχουν μια λατρεία στις ίδιες πάνω κάτω θεότητες του ελλαδικού χώρου, με πιο χθόνιο τρόπο όμως. Και... πιο σκοτεινό, να το πω έτσι. Δεν το έχω εδώ πέρα, γιατί πρόσφατα θα σας το δείξω όμως. Είχα κάνει μια ομιλία για την μινωική θρησκεία, με βάση όμως στο Γεροντομουρί. Θα σας το δείξω στο τέλος που το έκανα, γιατί ήταν μια δραστηριότητα του σωματείου. Και εκεί εμφάνισα όλες τις γυναικείες μορφές, πώς εμφανίζονται αυτές τις παχαιστικές γυναίκες, πώς εμφανίζονται στον Αιγαϊκό χώρο με λίγο διαφορετικό τρόπο. Και με βάση την αστρονομία, βέβαια, γιατί η προσέγγιση μου πάντα είναι αστρονομική στα θέματα αυτά. Γιατί και η αστρονομία και η κίνηση των πλανητών καταγράφεται στη θρησκεία μέσα. Ανεξάρτητα ότι εμείς δεν την βλέπουμε και θέλουμε τη διαθεματικότητα της αστρονομίας στην ερμηνεία των αρχαιολογικών ευρημάτων. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ίσως το τι βλέπαν εκείνη την εποχή. Τα άλλα είναι ερμηνείς δικές μας. Έχετε δίκιο όμως αυτό που λέτε. Πάμε πιο κάτω. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε για τον Αιγαϊκό πολιτισμό που βλέπουν την τεχνοτροφία, τροφή και εμπόριο. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που παίζουν άρπες, παίζει αυλούς. Βλέπουμε εδώ πέρα κάτι το οποίο το έβαλα σκόπιμα να σας το δείξω, όπου βλέπετε εδώ τα δύο, αυτό το ειδόλιο, όπου είναι ο κυνηγός και φοράει ένα τελαμόνα για κυνήγι. Πιθανόν αυτό είναι και ένα τόξο, ας πούμε, δεν ξέρω κάτι άλλο. Αυτός ο τελαμενός είναι από δέρμα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δέρματα και δινόντουσαν και με ρούχα και με δέρματα. Επειδή τώρα βρίσκομαι γραφή με τον κύριο Σάμψον μόνο σε αγγεία, μήπως υπήρχε και κάποιο φθαρτό υλικό που δεν σώθηκε, σίγουρα δεν σώθηκε τίποτα από αυτά, και το οποίο δεν θα πω για πάπυρο, μιλάω για διφθέρες δηλαδή, δέρματα. Ήταν το σημείο γραφής που έτσι δεν έχουμε μεγάλα κείμενα για να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι βρήκαμε ένα μεγάλο κείμενο, μια επιγραφή κάπου. Άρα αυτά είναι τα σημεία που ενδεχομένως κάνεις υποθέσεις, αλλά λες ότι ίσως να υπήρχαν και να έχουν χαθεί. Σίγουρα. Θα υπήρχαν. Αν υπάρχει γραφή και δεν μπορεί ένας πολιτισμός που αναπτύσσει το εμπόριο και θα τον δούμε πόσο ανεπτυγμένος είναι, να μην έχει σύμβολα γραφής. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Ωστόσο, ο κύριος Σάμψον, στη συνέχεια που θα εμφανιστεί στην παρουσίασή μας, θα σας πει και πόσο πίσω βρίσκει σύμβολα γραφής, δηλαδή του 5.000, γιατί αυτά είναι του 2.500 περίπου. Πάμε την 6η χιλιετία, στο κύκλοπα και διάφορα ευρήματα. Και άλλα σύμβολα που βρίσκονται γενικότερα. Να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, να πάμε στους Αιγαίους. Αυτή είναι μια παρουσίαση που από αρχαιολόγους την έχω πάρει, που δείχνει την εξέλιξη των ειδωλίων, τις μορφές τους. Ας πούμε, αυτό είναι από την Γνωσό που σας το έχω μαρκάρει. Από το 6.500 εμφανίζεται αυτή η λατρεία θεοτήτων σε ειδόλια και φτάνουμε στην Κουμάσα, που είναι μια πρωτοκυκλαδική δεύτερη περίοδο εδώ πέρα. Βλέπετε ανθρώπους που σκέφτονται, ανθρώπους που τους σηκώνουν, βλέπετε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που κάποιος πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ για να καταλάβει το επίπεδο του πολιτισμού. Βλέπετε εδώ πέρα τέχνη και πολιτισμός. Εδώ μιλάμε για τέχνη. Βλέπουμε ανθρώπους που απολαμβάνουν τη ζωή, έχουν όργανα. Έχουμε ανθρώπους που πίνουν κρασιά. Έχουμε διάφορες δραστηριότητες. Πίνουν δηλαδή ένα ποτήρι, δεν ξέρω αν πίνουν κρασί, αλλά κάτι πίνουν. Εδώ θέλω να κλείσω με τα μεγάλα αυτά καράβια που σας ανέφερα, όπου αυτό έχει συγκεκριμένα περίπου 20 κουπιά. Έχουμε και άλλα τηγανόσχημα με 25 κουπιά από την κάθε πλευρά, που δείχνουν καράβια πολύ μεγάλα. Και να πάμε τώρα στη γραφή του Αιγαϊκού πολιτισμού. Εδώ θέλω να κάνουμε μία παρένθεση και να ξεκινήσουμε λίγο με το φέδον, με το φέδρο. Ο Σωκράτης λοιπόν άκουσε, λέει, περί την Αύκρατης της Αιγύπτου, ότι από τους παλιούς θεούς υπήρχε ένα όρνο που λεγόταν Ίβης, ο οποίος ήταν και υπεύθυνο της... Και αυτός ο θεός του Ίβη ήταν ο Φεύθ.
Αυτό τον ήταν πρώτος όπου βρήκε τους αριθμούς των λογισμών, τη γεωμετρία, την αστρονομία, τα παιχνίδια και τα γράμματα. Τότε ήταν βασιλιάς της Αιγύπτου ο Θαμμούς. Και ως εφευρέτης πήγε στον βασιλιά για να του δείξει τις εφευρές. Του έλεγε λοιπόν διάφορα πράγματα και του έλεγε ότι βρήκε την αρίθμηση, την αστρονομία, τα παιχνίδια, τους πεσούς, τους σκύβους και ακόμα και τα γράμματα. Τον καιρό εκείνο ήταν ο βασιλιάς της Αιγύπτου ο Θαμμούς, που ήταν στην περιοχή της πάνω Αιγύπτου που λεγόταν Θήβες. Και του δείχνει διάφορες δεξιοτεχνίες και του λέει ας πάμε τώρα και στη γραφή που του έδειξε. Και του λέει βρήκα ένα φάρμακο που θα θεραπεύσει τη μνήμη των ανθρώπων. Διότι θα γράφουν αυτά που έχουν, δεν θα χρειάζονται να τα θυμούνται και έτσι λοιπόν θα είναι πάνσοφοι. Και του λέει ο βασιλιάς ο Θαμμούς, του λέει κοίταξε να δεις εσύ ως εφευρέτης πρέπει να επαινείς αυτά που κάνεις και να λες ότι είναι τα καλύτερα. Αλλά εγώ τα βλέπω με άλλο μάτι και θα σου πω την άποψή μου. Και λέει πες μου. Του λέει το εξής, του λέει να δούμε τη διαφάνεια την επόμενη. Ένα λεπτό. Κόλλησε λίγο ο υπολογιστής. Και του είπε εδώ εσύ τα γράμματα ανεκάλυψες και θεωρείς ότι είναι τα καλύτερα. Και του είπε το εξής ότι όταν έφτασε στην περίπτωση του γραπτού λόγου, ο Φεύτη του είπε ότι «Βασιλιά μου, θα καταστήσει τους Αιγυπτίους περισσότερους σοφούς με πιο καλό μνημονικό, γιατί εφευρέθηκε το φάρμακο της μνήμης από τη Σοφία». Και αυτός του απάντησε. Εφευρικότατε, δεν βρήκες τη λύση της μνήμης, διότι δεν θα υπάρχει διδασκαλία που γινόταν παλαιότερα. Δηλαδή, με τα γράμματα θα προξενήσουν λύθεις στις ψυχές εκείνοι που θα τα μάθουν από έλλειψη άσκησης της μνήμης, επειδή από εμπιστοσύνη στη γραφή θα ανακαλούν τα πράγματα στη μνήμη τους έξω από το μυαλό τους, δηλαδή στα χαρτιά, δηλαδή σε ξένα σημάδια και όχι μέσα από τον ίδιο τους τον εαυτό που την κρατήθανε. Δεν βρίσκεις λοιπόν το φάρμακο της μνήμης, αλλά της υπενθύμησης, να σου υπενθυμίζει. Και προσφέρει στους μαθητές σου επιφανειακή σοφία και όχι την αλήθεια. Διότι αφού μάθουν πολλά σύμφωνα με την άποψή σου από τα βιβλία χωρίς διδασκαλία, θα φαίνονται ότι είναι πολυμαθής και στην πραγματικότητα θα είναι ως επιστοπλίστων αμαθείς, ανυπόφοροι στην αναστροφή και θα έχουν γίνει δοκισίσοφοι και αντίσοφοι. Εδώ το λέει στο αρχαίο κείμενο, το λέει δοξοσίσοφοι, δοξοσοφοί και όχι σοφοί. Δηλαδή θα φαίνονται ότι είναι σοφοί. Δηλαδή σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό το κείμενο. Εγώ το έβαλα έτσι για να δείξω γιατί είναι. Άμα υπάρχει κόντρα διδασκαλίας, προφορικής δηλαδή στην ουσία, και εγκεφαλικών επισυνάψεων και γραφής που εμφανίζονται ως νέο φρούτο τότε, τι να πούμε εμείς σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα κάνουμε ανθρώπους που θα φαίνονται δοκισίσοφοι. Δηλαδή δεν θα έχουν μέσα τους, στην ψυχική τους. Αν δεν δουλεύει η μνήμη, διότι με τη μνήμη έχεις εικόνες και έννοιες που τις συσχετίζεις και προχωράς και ανακαλύπτεις. Αν στηριχθείς στις συσχετίσεις του υπολογιστή, τώρα βγάζουν, το AI βγάζει πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, με τους φίλους μου που Ωραία. Το ψάχνουν και τα λοιπά, βλέπετε, και τους απαντάς τη σωστή και σε ευχαριστούν, διότι τους είπες το σωστό. Δηλαδή. Υπάρχει ο αντίλογος βέβαια, έτσι, ότι αν καλουπώσεις τελικά την ανθρώπινη νόηση, στο τέλος ο υπολογιστής θα ομοιάζει εξυπνότερος, όχι ταχύτερος, ταχύτερος είναι εξυπνότερος της εγκεφαλικής νόησης, αφού θα την έχεις βάλει σε καλούπι. Δεν θα την αφήνεις. Δεν μπορείς να βάλεις το συναίσθημα και την ψυχή. Ναι. Αυτά είναι δύο πράγματα. Εκτός αν τα αφαίρεσαι με έναν τρόπο. Ναι. Τα καθοδηγείς. Εάν οι άνθρωποι δεν έχουν συναίσθημα και ψυχή, και είναι μόνο με την αντίληψη αυτό που βλέπω και αυτό που μπορώ να συσχετήσω υπολογιστή. Τι κάνει στην τεχνητή νοημοσύνη, παίρνει λέξεις, έχει κάνει μια βάση όλο το διαδίκτυο, μπορεί να ταξινομήσει και να βρει σχέσεις λέξεων και να σου παραθέσει κείμενα ωραία. Ειδικά είναι πολύ ωραίος στη ζωγραφική. Αυτό το σου χθες με ένα φίλο και μου λέγε ότι βγάζει πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή οι καλλιτέχνες θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αλλά γιατί εκεί έχει. Πρόσφατα, ας πούμε, δημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό του Μανιού, ο γιος έκανε, πήρε τα κάλαντα και μου το έλεγε χθες ο Ανδρέας, ο φίλος μου αυτός, και μου έλεγε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα
στο ChatGPT, που είναι το DALL-E 3, με το οποίο, ας πούμε, ζήτησε ένα παιδί που θα παίζει κριτικά κάλαντα. Και είπε κάποια πράγματα περιγραφές. Και έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο πιτσιρίκο σε διάφορες όψεις, ένα μικρητικό σπίτι, που είναι ένα φανταστικό έργο, το βλέπεις. Και λες, μα είναι δυνατόν. Ένα κριτικόπουλο δηλαδή έφτιαξε. Mm. Ψυχή είχε αυτό το έργο. Έτσι που το δείχνει, συντυπωσιάζει. Mm. Αυτό είναι άλλο. Έτσι συντυπωσιάζει. Εσύ το βλέπεις σαν ένα έργο, μια εικόνα. Τώρα, για να έχει ψυχή εικόνα, δεν έχει ποτέ εικόνα ψυχή. Έτσι, γιατί η εικόνα είναι το διδιάστατο αποτύπωμα. Έτσι, η ψυχή, αν πάμε στο τριδιάστατο, μπορεί να δίνει και κάτι στην ψυχή. Να πάμε πιο πέρα τώρα, για να δούμε τα σύμβολα. Αυτές είναι οι γιακές γραφές, όπου ξέρουμε ότι είναι τα κριτικά ιερογλυφικά που βλέπετε. Έχουμε το δίσκο της Φεστού, έχουμε τη γραμμική Α, τα κυπρομηναϊκά και τη γραμμική Β, την οποία και σε αυτή εκπαιδεύουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Τα δείχνω για να καταλάβουν οι τηλεθεατές ότι στην πορεία που θα δούμε τα σύμβολα του Αιγαϊκού χώρου είναι γύρω από αυτές τις γραφές, ειδικά τα κριτικά ιερογλυφικά και τη γραμμική Α. Αυτή είναι μια εικόνα που είναι από το βιβλίο του Σακελαράκη Αρχάνες, που είναι ο σφραγιδόλιθος αυτός που είναι τετράπλευρος και έχει 12-13 σύμβολα, κριτικά ιερογλυφικά, που βρέθηκε σε ένα στο φουρνί σε Αρχάνες, σε ένα ομαδικό τάφο και είναι περίπου τη δεύτερη χιλιετία. Όταν το είδε ο Ολιβιέ, του είπε, που ήταν ειδικός, του λέει πρέπει να πάει μέχρι το 1900, διότι εμείς στη γραφή τότε, πριν βρεθεί αυτό, πηγαίναμε μέχρι το 1750-1800, εκεί ήταν τα ευρήματα που είχαμε από τη Φεστό. Και τον είχα δει και μου λέει, είναι όμως ένα τάφο πολύ παλαιότερο, θα μπορούσε να είναι και του 2000, του 2100, ας πούμε, κάπως έτσι. Μου είχε πει ο αείμνηστος Αγγελαράκης. Αυτή ήταν η πιο παλιά σφραγίδα που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Και τα σύμβολα, όπως βλέπετε, έχουν πολύ ενδιαφέρον και αυτή η γατούλα. Την οποία γατούλα, στον τόμο που είχε εκδώσει ο Ολιβιέ, και αυτός αείμνηστος είναι τώρα, τη θεωρούσε ότι είναι ένα σύμβολο, όχι συλλαβικό, αλλά είναι καλλιτεχνικό. Κάπου τη βάλανε. Και η γατούλα, επειδή ξέρουμε ότι έχει φωνική αξία μα, δεν μπορούσαμε στατιστικά, όταν κάναμε στατιστική στα κριτικά ιερογλυφικά, εγώ που ασχολούμαι για να τα διαβάσω, δηλαδή για να δω ότι αν μπορώ να καταλάβω κάτι. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι πού υπάρχει το μα. Έβρισκα κάποια συλλαβογράμματα, αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και τελικά το κατάλαβα τα τελευταία ένα χρόνο. Υπάρχει ένα ρήμα, τώρα μιλάω για ελληνικά, αλλά μπορεί να είναι και ελληνικά ή πελασγική πρώιμες λέξεις. Είναι το ρήμα μάω, που θα πει μαζεύω, συλλέγω. Οπότε όταν έχεις ένα μα, η άλλη λέξη που προηγείται μπορεί να είναι ότι είναι συλλογή. Είναι αποθήκευση. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και αυτά διαβάζονται πάντα από εδώ που έχουμε το Χ. Και πρόσφατα που έγινε ένα συνέδριο που μιλήσαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το ανέφερα στους ειδικούς, ότι η ρίζα μα, ναι, είναι από τη γάτα, η οποία δεν υπήρχε στην Κρήτη, ήταν στην Αίγυπτο. Και η γάτα έχει το όνομα, ήταν μια θεά Μάθνετ, και διασώζεται και σαν Ματ, το όνομα της γάτας, γιατί ήρθε από εκεί, οπότε το όνομα παραμένει και ξέρετε που τη βρίσκομαι σήμερα στη γλώσσα που είναι τα αρβανίτικα. Τα αρβανίτικα είναι πολύ παλιά γλώσσα και τη λέγανε μπάτσα, η γάτα. Και τώρα και οι Αλβανοί που ακούνε μάτι τη λένε μπάτσα, κάπως έτσι τη λένε. Εκεί διασώθηκε στα αρβανίτικα αυτή, που είναι η ακροφωνία, γιατί έψαχναν όλοι αυτοί οι ειδικοί που ξεκινάει η λέξη «μα». Να πάμε λίγο παρακάτω, πάμε να δούμε τα κριτικά ρογλυφικά, σας ανέφερα αυτά, που είναι αντικείμενα που βλέπετε έτσι. Για να προχωρήσουμε να δούμε τον πίνακα που είχε φτιάξει ο Εύανς, που είναι όλα τα κριτικά ρογλυφικά, ο άνδρας, όλα αυτά που βλέπετε, είναι τα σύμβολα που έχουμε στην ρογλυφική γραφή. Εδώ είναι τα σύμβολα που είναι της γραμμικής Α και της γραμμικής Β. Ένα 75% είναι κοινά μεταξύ Α και Β. Και εδώ που βλέπετε ΑΒ σημαίνει είναι κοινό σύμβολο της ΑΒ. Όταν είναι μόνο Α, είναι μόνο στη γραμμική Α. Αυτό είναι έτσι για να καταλάβετε. Και θα κάνουμε τώρα κάτι πολύ σημαντικό, διότι πολλά σύμβολα που βρίσκομαι στον ευρύτερο Αιγαϊκό χώρο, Θράκη,
Βίντσαλ, Βισχιλεπέρ και διάφορες περιοχές του περί το του Δούναβη. Έχουμε κάποια σύμβολα που μας βοηθάει πάρα πολύ η εργασία που προηγήθηκε, είναι ο Μπένετ, που είχαμε γνωριστεί κάποτε σε ένα συνέδριο, που μας παρουσίασε τα ιερογλυφικά, το συμβολισμό τους και την αξία που έχουν. Έτσι βλέπετε, η μονάδα, η δεκάδα, η εκατοντάδα, όλα αυτά τα σύμβολα είναι σύμβολα που εμφανίζονται και στον πολιτισμό εκείνο, που θα σας δείξω παρακάτω. Κοιτάξτε τώρα μία επιγραφή που βλέπετε τέτοια σύμβολα. Αυτή βρέθηκε στην Αγία Τριάδα και έχει μία γεωμετρική πρόοδο, δηλαδή 1 επί 3 δεύτερα κάνει 3 δεύτερα, το λέει εδώ. Επί 3 δεύτερα 9 τέταρτα, επί 3 δεύτερα 27 όγδοα. Είναι η πρώτη κλασματική γεωμετρική πρόοδος που υπάρχει παγκοσμίως. Προευκλήδη. Προευκλήδη 1200 χρόνια που την αναφέρεται εκεί. Αλλά αυτά τα σύμβολα θα τα βλέπετε και στον ευρύτερο Αιγαιακό και Θρακικό χώρο μέχρι το Δούναβη. Και έτσι κατανοούμε ότι είναι και αριθμητικά σύμβολα και είναι λογικό, γιατί και οι άνθρωποι και κάνουν συναλλαγές και θέλουν κάποια σύμβολα τα οποία διαχρονικά είναι περίπου τα ίδια με αυτά που έχουμε σήμερα στις κριτικές αιγαιακές γραφές. Να, εδώ βλέπετε τα κλάσματα. Το κλασματικό σύστημα της γραμμικής Α. Όλα αυτά τα σύμβολα τα βρίσκουμε εκείνη την εποχή. Στη γραμμική Β δεν υπάρχουν κλάσματα, ελάχιστα πράγματα. Και βλέπετε όλα αυτά τα σύμβολα. Ας πούμε, αυτά θα το δείτε παρακάτω στα σύμβολα της Βίντσα. Τώρα θέλουμε να φτάσουμε στη Μήλο. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα να σας δείξω μερικά πράγματα και θα μιλήσει ο κύριος Σάμψον, φαντάζομαι, που θα δείξει ότι τι είχε προηγηθεί. Είχαμε καλέσει τον κύριο Σάμψον και τον είχατε βγάλει και στην εκπομπή σας και είχε εντοπίσει κάποια γράμματα που μοιάζαν, ας πούμε, μοιάζει με το νι, αυτό μοιάζει με το χ. Κάποια μοιάζαν με το κάπα, ξι, πι, όμικρον, έψιλον. Και μοιάζαν με την κεφαλαιογράμματη γραφή που έχουμε στην ελληνική γραφή. Ήρθε λοιπόν εδώ πέρα, κάναμε μια συνάντηση και μας παρουσίασε, γιατί ως σύλλογος που ασχολούμαστε με τις γραφές, θέλαμε την άποψη να δούμε τα σύμβολα αυτά. Όταν τα είδα, του λέω, Αδαμάντιε, εδώ πέρα μου φαίνονται ότι αυτά μοιάζουν με κριτικά ιερογλυφικά. Μπορεί να μου δείξει τα αγγεία, γιατί τι κάνουν όλοι οι αρχαιολόγοι, το μετάγραφαν. Και στη μεταγραφή πάει το μάτι σου σε κάτι που σου μοιάζει, το φτιάχνεις. Έτσι λοιπόν μου τα έδειξε και του λέω, μα αυτά είναι κριτικά ιερογλυφικά και γραμμική Α. Μου λέει, είσαι σίγουρος, μηνά. Του λέω, ναι, στείλε μου όλα τα ευρήματα που έχεις, να τα δούμε. Και έτσι προέκυψε το άρθρο που θα σας παρουσιάσω, που δημοσιεύτηκε εδώ, στο Annals of Archaeology, στην Αμερική, σε ένα περιοδικό, που είναι Symbols of Minoan Hieroglyphic Script, Linear Alpha in Melos, from τη μέση τρίτη χιλιετία π.Χ. Αυτό είναι το επιστημονικό δημοσίευμα και παρουσιάστηκε... Που μας οδηγεί σε ποιο συμπέρασμα, τελικώς. Να μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα το εξής. Θα δείτε εδώ πέρα... Ότι υπάρχει κοινόν της γραφής. Μας οδηγεί σε ένα προβληματισμό πρώτα απ' όλα. Ναι. Διότι θα σας παρουσιάσει ο κύριος Σάμψον πώς χρονολογεί τα αγγεία αυτά και τι έχει κάνει. Και στην περιοχή λοιπόν εδώ πέρα της Μήλου, που βλέπετε το νησί, εδώ είναι το Ριβάρι, εδώ είναι η Φυλακοπή, ξέρετε το νησί. Εδώ σε δύο τάφους που βρέθηκαν, ο κύριος Σάμψον και η κυρία Νταλεβάντου είναι τα άλλα ευρήματα, βρέθηκαν κάπου 99 αντικείμενα στους δύο αυτούς τάφους, με την ίδια λογική, και θα σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία για αυτή την εποχή. Βρέθηκαν ότι σύμβολα που έμοιαζαν πάρα πολύ. Και όταν τα είδε και ο καθηγητής του Σάμψον, αρχαιολόγος, μου λέει, μηνά, αυτό πρέπει να δημοσιευτεί, διότι είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν μπορούσα να δεχτώ ότι είναι κάπα λάμδα μη, δηλαδή βρήκαμε την κεφαλαιογράμματη γραφή το 2400 και προηγήθηκε. Η κεφαλαιογράμματη εμφανίζεται τον 8ο αιώνα και μετά, όπως γνωρίζετε. Και έτσι δουλέψαμε κάποιο χρονικό διάστημα. Τώρα, μετά από αυτό, μας καλέσαν και ετοιμάζουμε και μία δημοσίευση σε ένα μεγάλο επιστημονικό τόμο που θα βγει για τη γραφή του Βαλκανικού χώρου, από διάφορους επιστήμονες, που θα γίνει ένας τόμος. Και εκεί προσπαθούμε με τον Γιώργο Σάμψον να παρουσιάσουμε αυτό που σας λέμε σημερινή εκπομπή. Δηλαδή, στο άρθρο που κάναμε,
κάναμε μία πλάγια υπόθεση ότι πιθανόν να είναι και γραφή που αναπτύχθηκε στο Αιγαίο. Τώρα προσπαθούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό. Ότι είναι γραφή που αναπτύχθηκε στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο και ήρθε με κάποιους τρόπους που μπορούμε να τους δούμε στην Κρήτη. Και εκεί η Κρήτη τι ήταν. Ήταν η Αμερική που έχουμε σήμερα του τότε κόσμου, των νησιών. Δηλαδή ένας μεγάλος χώρος όπου είχε τα πάντα, ανθρώπους. Και η προσέγγιση γίνεται συνήθως και εκεί με έχει προβληματίσει προς την Ανατολική Κρήτη έρχονται. Ίσως είναι πιο... Να φανταστείτε ότι τα Κυκλαδικά, η δόλια που βρίσκουμε στην Κρήτη είναι τοπικής προέλευσης. Εδώ φτιάχτηκαν. Δεν ήρθαν από τις Κυκλάδες. Τα πετρώματα, δηλαδή, ο Βεστόλιθος και όλα αυτά που χρησιμοποιούν τοπικά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μάλλον ήρθαν οι Αιγαίοι εδώ και μεταφέραν και τη γνώση. Ερχόντουσαν δηλαδή. Και έτσι εμφανίζεται και η αστρονομία. Δηλαδή, πολύ μετέπειτα, το 1800 εμφανίζεται το. Άρα εγκαταστάθηκαν και μετέφεραν τη δική τους εμπειρία. Ή επικοινωνούσαν και ερχόταν οι τεχνίτες τους εδώ πέρα και φτιάχνανε. Μάλιστα. Γιατί εδώ ήταν, όπως σήμερα έχουμε μια διαρροή επιστημόνων που πηγαίνουν στην Αμερική ή στην Ευρώπη σε δίθεν ανεπτυγμένες περιοχές. Το ίδιο γινόταν και τότε. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, υπήρχε ένας ανεπτυγμένος χώρος με πολλή τροφή, με πολύ χρήμα για την εποχή, πολιτισμικά. Οπότε πηγαίνανε και μετακομίζανε και στην Κρήτη. Πριν πάμε σε διακοπή, να δούμε μια ακόμη διαφάνεια. Η διαφάνεια έχει σχέση με τα ευρήματα που θα σας παρουσιάσει ο κύριος Σάμψον. Εγώ απλά τα δείχνω εδώ πέρα, δεν έχω στόχο να κάνω την ανάλυση των ευρημάτων. Ο κύριος Σάμψον θα τα παρουσιάσει. Και θέλω να σας δείξω ότι είναι αυτά τα κύπελα που μέσα εδώ στο κέντρο είχαν τα σύμβολα αυτά χαραγμένα. Θα σας ερμηνεύσω κάποια στοιχεία τα σύμβολα, αλλά το σημαντικό είναι ότι τα άλλα αντικείμενα που είναι και μέσα στο άνθρωπο που θα σας τα παρουσιάσει ο καθηγητής, βλέπετε είναι αυτά, όπου όλα με βάση τη μελέτη του αποδεικνύουν ότι είναι χρονολογημένα περίπου το 2,5-2,800 με 2,400-2,600, έχουν κάποιες περιόδους που είναι μέσα η τρίτη χιλιετία. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θα επιδιώξουμε να συνδεθούμε και με τον κύριο Σάμψον. Απλά θα σας δείξω μόνο το τελευταίο έβριμα, αυτό που πριν πάω στη γραφή, που είναι ένα φανταστικό σπίτι. Κοιτάξτε να δείτε τη τεχνολογία την οποία θα σας την παρουσιάσω. Στο λιβάρι της Μήλου, λέτε. Βέβαια, είναι τερακότα του 2.500. Του 2.500. Ναι, βλέπετε ότι έχει αντία. Είναι μια κατασκευή. Βλέπετε, έχω κάνει μια ανάλυση περίπου πόσο περίπου να ήταν, αλλά δεν έχω την άλλη διάσταση. Αν το πούμε ότι το ύψος του ανθρώπου ήταν το ύψος 1,60 η είσοδος, πώς θα ήταν αυτή η κατασκευή, θα μπορούσαμε. Και είναι στρωμένο με πλάκες ή με κεραμίδια, μπορεί να είναι αυτά. Καταλαβαίνετε τι σπίτια ήρθανε. Διότι έχουν και τεχνογνωσία, δηλαδή το να φτιάξεις αντία για να τα παρουσιάσεις αυτά, σημαίνει ότι έχεις, αφού φτιάξεις καράβια, εκεί τα χρησιμοποιείς έτσι κι αλλιώς. Εμφανίζονται και στην τεχνοτροπία κατασκευής ένας τέτοιου σπιτιού. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή ένα επίπεδο που βάζουμε ξύλα. Αλλά δεν είναι ένας επίπεδος πολιτισμός. Είναι ένας καλά ανεπτυγμένος πολιτισμός. Ναι, δεν μπορεί αυτός ο πολιτισμός, αν είχε αυτά τα σπίτια, θα μου πείτε τώρα αυτό το σπίτι βρέθηκε σε τάφο. Ίσως να ήταν του κατασκευαστή ή να ήταν του ιδιοκτήτη που έφτιαχνε σπίτια τέτοια. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό σε σχέση με τα άλλα σπιτάκια που βρίσκουμε τη Κνωσού που είναι μινιατούρες. Και βλέπετε μεγάλη σύγχρονη αποθήκη, δηλαδή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάμε σε ένα χωριό. Ακόμα τέτοια σπίτια μπορούσαμε να έχουμε. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό, όντως. Για να μπει ο καθηγητής να πει τον με τρόπο. Με αυτή την εικόνα θα πάμε στην πρώτη διακοπή και θα επιστρέψουμε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι στο επίκεντρό μας είναι το αρχιπέλαγος Αιγαίων ως αδιάσπαστη ιστορική, πολιτιστική, οικονομική ενότητα και όχι ως μια ημίκλειστη θάλασσα ή ως ένα βολικό αφήγημα για γαλάζιες πατρίδες με τη βοήθεια του ερευνητή των Αιγαϊκών γραφών, του κυρίου Μινά Τσικριτζή εδώ στο στούντιο. Όμως με μεγάλη χαρά θέλω να υποδεχτώ απόψε με τη βοήθεια της τεχνολογίας μια σπουδαία φυσιογνωμία στο χώρο της αρχαιολογίας και όχι θεωρητικά αλλά επί του πεδίου, αρχαιολόγος πιλεολόγος, καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κυρίως ένας διαρκής, όπως έχω πει, αιρετικός καπανέας στον Αιγαϊκό χώρο, όχι μόνο, στον υπηρωτικό χώρο, συνδέοντας αυτό το ενιαίο
με πάμπολες ανασκαφές. Είναι από τους αρχαιολόγους που δεν σταματά στην κυριολεξία. Είναι ο κύριος Αδαμάντιος Σάμψον. Κύριε Σάμψον, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε και ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σάμψον, θέλω ένα γενικό ερώτημα. Από τα τόσα χρόνια κατατριβή σας με τη σκαπάνη και όσα έχετε φέρει στο φως, ποιο είναι το συμπέρασμά σας για τον Αιγιακό χώρο? Τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Σαχίνη, αυτά, ότι έχουμε πάει την ιστορία του Αιγαίου, την έχουμε πάει 7-8.000 χρόνια πριν. Έχουμε φτάσει στο 9.000 π.Χ. Αυτή η θάλασσα είναι καθαρά ελληνική, οι ελληνικοί πολιτισμοί έχουν γίνει αναλύσεις DNA και έχουν βγάλει ότι οι νεολιθικοί κάτοικοι είχαν καταγωγή από τους μεσολιθικούς και οι κάτοικοι της εποχής του Χαλκού του Αιγαίου, των Κυκλάδων, κατάγονταν απευθείας από τους νεολιθικούς. Έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες πρόσφατα, βασισμένες πάνω σε, έχω δώσει και εγώ πολλά δείγματα από την Κύθνο, από το Σπύλο Σαρακινού και από πολλές άλλες θέσεις που έχω σκάψει. Έχουν μαζέψει λοιπόν ένα πλήθος δειγμάτων και από την Μικρά Ασία και από άλλες θέσεις πιο βαθιά μέσα στην Ασία και έτσι έχουν βγει πάρα πολλά συμπεράσματα. Λοιπόν, το Αιγαίο έχει ένα πολιτισμό, είπαμε, χιλιάδων ετών και η γραφή που εμφανίζεται στο Αιγαίο και αυτή έχει μια χρονολογία γύρω στο 5.000 τουλάχιστον. Έχουμε τα πρώτα σύμβολα που εμφανίζονται μέσα στο Αιγαίο, στη Μύκονο. Τώρα, αυτά τα ευρήματα της Μήλου, από το λιβάρι της Μήλου, που είναι γύρω στο 2.500, είναι μία εξέλιξη της πρωτοβαλκανικής, ας πούμε, γραφής, έτσι τη λένε. Από τα Βαλκάνια ξεκινάει, έρχεται στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και μετά στο Αιγαίο. Θα σας δείξει ο κύριος Τσικριτσής, ο οποίος είναι ο πιο ειδικός, θα σας δείξει τις ομοιότητες μεταξύ των συμβόλων της Βίντσα, που είναι γύρω στο 5.500 π.Χ., με το 2.500, που σημαίνει μια συνεχή εξέλιξη της γραφής. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Άρα, κύριε Σάμψον, με συγχωρείτε, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς με έναν τρόπο ενοποιητικό απόψε, δηλαδή θυμάμαι και το Δυσπύλιο στην Καστοριά. Το Δυσπύλιο, ναι. Ναι, να πάμε μέχρι απάνω στο Δούναβι, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Τσικριτσής. Να κατέβουμε στη Βιωτία που επίσης έχετε ανασκάψει, στην Κοπαίδα, σε Σπήλαια. Να πάμε μετά στην Εύβοια. Νάξο, Κύθνο, Κάρπαθο, Ρόδο, τα Γιούρα, να μην ξεχάσω, πάντα με γοήτευε αυτή σας η σκαπάνη, γιατί είναι και η σπηλιά του Κύκλοπα εκεί. Ο Κύκλοπας, ναι. Μάλιστα. Όλα αυτά ενοποιούνται με έναν τρόπο πλέον από όσα βρίσκεται με βάση τα σχήματα και τη γραφή. Ναι, ενοποιούνται βέβαια από την εποχή του, την νεολιθική και μετά. Πιο πριν δεν έχουμε σύμβολα γραφής στην Ελλάδα, αλλά ούτε και αλλού υπάρχουν. Τα παλαιότερα είναι αυτά που εμφανίζονται στην Βίντσα. Τα ελληνικά σύμβολα που υπάρχουν στον Ηπειρωτικό χώρο και στο Αιγαίο είναι κάπως το περιθώριο, ας πούμε. Είναι περιφέρεια, είμαστε περιφέρεια εμείς της γραφής αυτής, της νεολιθικής γραφής. Θέλω να δούμε μία διαφάνεια. Ναι. Ο κύριος Σάμψον δεν τη βλέπει, τη βλέπει ο κύριος Τσικριτσής, την ξέρει όμως ο κύριος Σάμψον, από τη Βίντσα, την νεότερη νεολιθική θέση στη Σερβία, 5η χιλιετία π.Χ. Με αυτά τα σύμβολα, κύριε Τσικριτσή και κύριε Σάμψον, τι είναι εδώ, μπορείτε να μας πείτε? Αυτά τα σύμβολα σας είναι από τη διαφάνεια που σας έστειλε ο κύριος Σάμψον. Είναι κάποια σύμβολα τα οποία, κάποια σίγουρα είναι μετρικές μονάδες, τα οποία είναι αναλύωτες και στην πορεία που βρίσκομαι στα κριτικά αερογλυφικά και στη γραμμική Α. Δηλαδή το μετρικό σύστημα δεν άλλαξε και πολύ από εκείνη την εποχή. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα σύμβολα, θα σας τα δείξω και πιο αναλυτικά στη δική μου παρουσίαση. Είναι από διαφάνειες που σας είχε δώσει ένα PowerPoint ο κύριος καθηγητής. Να πάω λίγο σε κάποια από τις διαφάνειες που έχουν σχέση
με την νεολιθική περίοδο στη Φτελιά, στη Μύκονο, κύριε Σάμψον. Ναι, ναι, ναι. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εδώ? Κοίταξε, ενώ έχω σκάψει και έχουν σκάψει πολλοί συνάδελφοι νεολιθικές θέσεις στην Ελλάδα, όπως είναι ας πούμε οι Γερμανοί που έσκαψαν χρόνια στη Θεσσαλία, δεν αναφέρουν ποτέ κάποια σύμβολα, γραφή δηλαδή, κάποια σημάδια γραφής. Περιέργως όμως στη Μύκονο, στη Φτελιά, που είναι μια νησιωτική θέση, δεν είναι μεγάλος οικισμός, εμφανίζονται κάποια σύμβολα επάνω σε κεραμικά και πάνω σε ελαφρόπετρα. Τα βλέπουμε τώρα όσο μιλάτε, τα βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης κάποια άλλα σύμβολα, τα οποία όμως δεν τα έχω, δεν τα έβρισκα, έχουν βρεθεί στο γυαλί της Νησίρου, που είναι ένα μικρό νησάκι μεταξύ Κο και Νησίρου. Εκεί είναι πάλι ένας νεολιθικός οικισμός, ο οποίος είναι κάπως νεότερος της Φτελιάς και ανήκει, είναι γύρω στο 4-3.500 χρόνια π.Χ. έτσι. Λοιπόν, και εκεί έχουν βρεθεί κάποια σύμβολα. Κοιτάξτε, πολλές φορές συμβαίνει οι αρχαιολόγοι να μην τα έχουμε προσέξει εμείς εξονυχιστικά όλα τα αντικείμενα, τα κεραμικά δηλαδή, και μας έχουν ξεφύγει. Δεν μπορεί τώρα ολόκληρη Θεσσαλία, τόσοι οικισμοί νεολιθικοί, και να μην έχουν βγάλει σύμβολα γραφής. Ενώ η Μακεδονία έχει. Στη Μακεδονία έχει στα Γιάννητσά, έχει σε όλες αυτές τις θέσεις τις βόρειες έχουν βρεθεί σύμβολα πάνω σε πέτρα. Εκεί είναι πάνω σε πέτρα. Ναι, κύριε Τσικριτσί. Ενώ στη Βίντσα είναι πάνω σε κεραμικά. Σωστά, είναι πάνω σε κεραμικά. Ναι, κύριε Τσικριτσί. Τώρα, κύριε Σάμψον, παρουσιάζει το χρυσό καπάκι που βρήκατε και εκείνο το ειδόλιο. Είναι εντυπωσιακό. Αυτή τη στιγμή βλέπουν οι θεατές. Ναι, αυτή είναι η γυρά της Φτελιάς, έτσι την είχαν ονομάσει, στη Μύκονο, και είχαν κάνει και αντίγραφα και τα πουλάγανε σε χρυσό και ασήμι και τα πουλάγανε σε κοσματοπολία στη Μύκονο, παλιά. Αυτό που βλέπετε είναι ένα χρυσό, ειδόλιο, ναι. Ειδόλιο το οποίο είναι γύρω στο 5.000 ή λίγο πιο πριν. Και το καπάκι... Τη χρυσή χειρό. Το καπάκι αυτό είναι μια επένδυση, χρυσή επένδυση πάνω σε μάλλον ξύλο. Και έχει μια τρύπα στη μέση που θα μπορούσε να το, να είναι και περίαπτο, να το κρεμούν. Σωστά. Το λαιμό. Σωστά. Και ένα ειδόλιο. Είναι πάντως χρυσό και για αυτή την εποχή γύρω στο 5.000 να βρεις χρυσό είναι σπάνιο. Πολύ σπάνιο. Έχει βρεθεί ένα άλλο στο Σέσκλο. Και ένα άλλο νομίζω κάπου αλλού έχει βρεθεί στην Ελλάδα. Και αυτά βέβαια δεν προέρχονται από τον χρυσό της Ελλάδας. Προέρχονται πιθανώς από τη Μικρά Ασία ή από τη Βουλγαρία που έχει πολύ χρυσό. Ίσως και από το Παγκαίο, αλλά δεν έχουν γίνει αναλύσεις. Σωστό και αυτό που λέτε. Η επόμενη διαφάνεια είναι από το σπήλαιο στη Σκοτεινή στην Εύβοια, 5.300 έως 3.300 π.Χ. Επίσης στην Εύβοια έχετε... προσφέρει έργο με τη δική σας καμπάνη, κύριε Σάμψον. Ναι. Και θέλω να δούμε το επόμενο, παρακαλώ, της διαφάνειας από την Εύβοια, από τη Σκοτεινή. Εδώ, κύριε Τσικριτσί. Αυτό είναι ένα πιθάρι που δείχνει κάτι εντυπωσιακό που μου το έλεγε ο καθηγητής, όπου δείχνει δύο μορφές, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Θα σας τα πει καλύτερα ο καθηγητής τι εμφανίζει και πού βρέθηκε και τι μπορεί να συμπεράνουμε. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσα να τα βλέπω αυτά, εγώ δεν τα βλέπω αυτή τη στιγμή. Τα σχολιάζουμε εμείς για σας, για να σας βοηθήσουμε, τα ξέρετε εξάλλου από μνήμης εσείς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορείτε να δείτε που προβάλλω το PowerPoint εδώ. Όχι, αυτό δεν μπορούμε να το δούμε. Ότι τέλος πάντων, θα κάνω σχόλια εγώ πάνω σε αυτά που εσείς βλέπετε. Ναι. Αυτές οι δύο φιγούρες, θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτές, το άντρα και της γυναίκας που είπε ο κύριος Τσικριτσί? Ναι, αυτό είναι πολύ σπάνιες παραστάσεις, πάνω σε πιθάρια, μεγάλα πιθάρια, γιατί μες στο σπήλαιο αποθήκευαν, ήταν ψυγείο το σπήλαιο, είναι πολύ ψυχρό σπήλαιο. Και προφανώς είναι πολύ συμβολικές παραστάσεις, έχει έναν άντρα και μια γυναίκα, ξεκάθαρα φαίνονται. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι ένα κομμάτι από πιθάρι. Υπολογίζουμε ότι πάνω σε αυτό το πιθάρι θα έχει και άλλες μορφές γύρω-γύρω.
Έχει μια μεγάλη παράσταση. Το επόμενο είναι μια σφραγίδα με ανθρώπινη φιγούρα. Εντυπωσιακό. Ναι. Και αυτό είναι σφραγίδα, γιατί και στην νεολιθική κάνανε αποθήκευση, ανταλλαγή προϊόντων και έπρεπε να σφραγίζουν κάποιες συσκευασίες που είχαν μέσα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι μια μορφή που τη λέμε μορφή δέησης, ας πούμε. Με τα χέρια έτσι. Είναι μια σχηματοποιημένη μορφή παράσταση δέησης. Πολύ σπάνια. Θέλω να πάω στις Βόρειες Σποράδες, βόρεια της Σαλονίσου, στο αγαπημένο για μένα, στα Γιούρα, εκεί που είναι και η σπηλιά του Κύκλοπα. Πρέπει να πω ότι καταφεύγουν και φώκες εκεί, για όσους τους αρέσει το σπορ ή η αναψυχή. Τι έχουμε να πούμε για το σπήλαιο του Κύκλοπα στη Γιούρα και για τα ευρήματα περισσότερο? Ναι, κοίταξε, η ανασκαφή που έγινε 4 χρόνια, 92-95, αυτή η ανασκαφή αποκάλυψε νεολιθικά βέβαια πολλά και λίγα της εποχής του Χαλκού, νεολιθικά δηλαδή από το 6000, έχουμε πολύ ωραία αγγεία, νομίζω τα δείχνει και κάποιο slide, ωραίες παραστάσεις επάνω, γραμμικές παραστάσεις, και στη συνέχεια είναι η εποχή του Χαλκού και μετά το σπήλαιο χρησιμοποιείται και σε νεότερους χρόνους, τη ρωμαϊκή εποχή κτλ. Έχουμε όμως αυτό το οποίο δεν περιμέναμε να βρούμε εκεί, ήταν μεσολιθικά. Τα μεσολιθικά αυτά βρέθηκαν βαθύτερα και είχαν ένα πάχος επιχώσεων γύρω στα 3 μέτρα. Οι άνθρωποι έμειναν εκεί από το 9500 π.Χ. μέχρι το 6700. Έχει μια συνεχή κατοίκηση στο σπήλαιο. Συνεχή κατοίκηση. Συνεχή κατοίκηση, είναι για 1500-1700 χρόνια. Και κατοικούν άνθρωποι. Εδώ πέρα είχαν βρει, νομίζω, από ό,τι μου είχε πει ο καθηγητής, είχαν βρει και σιτάρι, νομίζω, κύριε Σάμψον. Δεν είχε βρεθεί. Όχι, δεν βρήκαμε σιτάρι. Βρήκαμε φακές, βρήκαμε κάποια όσπρια, κάποια τέτοια. Δεν βρήκαμε. Πού είχατε βρει το σιτάρι που μου είχατε πει? Σιτάρι είναι στο σπήλαιο Σαραγκινού, το μονόκοκο σιτάρι, το βιωτικό. Μάλιστα. Για να πάμε στο σπήλαιο του Σαρακινού, στην Κοπαίδα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εκεί βρήκαμε σιτάρι, Εκεί βρέθηκε όχι απλό σιτάρι, βρέθηκε ένα τσουβάλι από σιτάρι, το οποίο η αρχαιολόγος, η αρχαιοβοτανολόγος που το μελέτησε, υπολόγισε, έκανε τη διατριβή της πάνω σε αυτό, υπολόγισε ότι ήταν πάνω από 100.000 σπόροι. Τώρα δεν έχω κάποια εικόνα να σας δείξω πώς βρέθηκε. Βρέθηκε γύρω από μια αστεία, είχαν ανάψει φωτιά και ήταν τόσοι πολλοί σπόροι που υπολογίσαμε ότι ήταν ένα τσουβάλι, ένα μικρό τσουβάλι σπόρους, το οποίο κάηκε και έτσι σώθηκαν οι σπόροι. Πού βρίσκεται αυτό το έβριμα σήμερα? Αυτό, αφού μελετήθηκε, είχε πάει στη Γαλλία για να το μελετήσει και να κάνει τη διατριβή της. Στη συνέχεια το έφερε και βρίσκεται στη Ρόδο, στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας, το οποίο είχα φτιάξει εγώ τότε. Ήμουνα ο ιδρυτής του εργαστηρίου. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, που έχω φύγει χρόνια, αν δουλεύει το εργαστήριο. Τότε έφεραν ανθρώπους και ειδικούς και κάναν μαθήματα στους φοιτητές. Και αυτή η κυρία που το μελέτησε είχε δουλέψει για 2 χρόνια εκεί και έκανε μαθήματα. Λοιπόν, αυτό το σιτάρι είναι πολύ σπουδαίο και μάλιστα να σας πω κάτι σημαντικό. Ο φίλος μου ο Παπαμαρινόπουλος, το γνωρίζετε. Ναι, βεβαίως. Συνεργάζεται και με κάποιους επιστήμονες από τη γεωπονική σχολή, οι οποίοι μελετούν αυτούς τους σπόρους, την εξέλιξη των σπόρων των Δημητριακών, ας πούμε, στο Αιγαίο, στην Ελλάδα, και έχουν πει ότι θα μπορούσε αυτοί οι σπόροι που είναι αμπαθρακωμένοι, είναι καρβουνάκια δηλαδή, ξεχωρίζουν μικρά μικρά καρβουνάκια, θα μπορούσαν να ξαναζωντανέψουν και να φυτευθούν. Οπότε να γυρίσουμε στο αρχετυπικό πίσω του σπόρου, λέτε.
Ναι, αυτοί, λοιπόν, αυτοί οι σπόροι είναι το triticum boeoticum. Είναι μία ποικιλία, είναι μονόκοκο σιτάρι, δεν είναι το δίκοκο. Είναι πολύ αρχαία ποικιλία σταριού και σήμερα στη βιωτεία φυτεύουν μονόκοκο σιτάρι πολύ. Άρα να η συνέχεια λέτε, ορίστε η συνέχεια, ναι. Στο σήμερα. Μάλιστα μου έχει πει να πάρουμε μια ποσότητα σπόρων και να κάνουμε πειράματα και να μπορέσουν να, με κάποιους τρόπους, κάποιοι ειδικοί, έτσι, να ασυστήσουν, να ξαναζωντανεύσουν αυτούς τους σπόρους. Δεν ξέρω αν γίνεται. Αυτοί επιμένουν ότι γίνεται. Στο ίδιο σπήλαιο πάντως βρήκατε και πάρα πολλά σύμβολα, έτσι. Πάρα πολλά. Να σας πω, δεν βρήκαμε χαράγματα πάνω σε κεραμικά καθόλου. Αυτό είναι περίεργο, έτσι. Γιατί έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες τραύσματα αγκείων και πιθαριών. Δεν έχουμε βρει ούτε ένα. Αυτό που βρίσκουμε είναι κάτι άλλο. Είναι κάποιες παραστάσεις, κάποια διακόσμηση πάνω στα αγκεία, τα οποία νομίζω τα έχετε εκεί, υπάρχει στο... Ναι, τα βλέπουμε τώρα. Σε μια διαφάνεια. Τα βλέπουμε. Λοιπόν, και αυτά, ξέρετε, είναι πολύ σπουδαία, γιατί τα μελετούν ξένοι αρχαιολόγοι, μελετούν από πολιτισμούς διάφορους του κόσμου, όπως από το Περού, από το Μεξικό, την κεραμική των ανθρώπων, και από εκεί βγάζουν συμπεράσματα, βγάζουν πάρα πολλά. Ο κεραμίστας, αυτός ο οποίος έφτιαχνε το κεραμικό και ο άλλος που το διακοσμούσε, έχουν αποτυπώσει συμβολικά πράγματα τα οποία τα βλέπουν γύρω τους. Από το περιβάλλον, από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν και διάφορα άλλα. Λοιπόν, και εγώ έχω ξεχωρίσει... Σύμβολες αντικείς να είναι που σχεδιάζανε σε ρούχα και να αποτυπώνονται εδώ να... Καλά, αυτό είναι το... Σίγουρα, ναι. Όπως και στα γιούρα, στο σπήλαιο του Κύκλοπα, αυτά τα αγκεία που είχαν αυτή την πολύ ωραία διακόσμηση, προφανώς ήταν υφαντά. Ήταν και ντύματα υφαντά. Και τα αποτύπωσαν πάνω στα αγκεία. Κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβαίνει και με τα αγκεία της νεολιθικής περίοδου. Επομένως, αυτά δεν είναι όλα σύμβολα, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Κάποια από αυτά, με πάνω στο αγκείο, έχουν τον τύπο των συμβόλων και έχω ξεχωρίσει, εγώ έχω να μπει να καφιάξει. Κάποια θεωρώ και εγώ ότι μπορεί να είναι και μετρικές μονάδες, δηλαδή πολλές φορές το ίδιο, ναι, έχει γίνει και σε Σαντορίνη, όπου είναι κάποια αγκεία που εμφανίζουν ένα συμβολισμό που αναλογούν με βάση την ογκομέτρηση ότι έβλεπε ο άλλος σε ποιο επίπεδο το πιθάρι χωρούσε κάποια πληροφορία. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η λογική, είναι πολύ μετέπειτα βέβαια αυτό που γίνεται. Άρα κύριε Σάμψον, δικαιούμαι να εικάσω εγώ αδαΐς, ο μη ειδικός, ότι εδώ, ναι, μιλάμε για έναν πολιτισμό με στοιχεία γεωοικονομίας και τέχνης και τεχνικής αναπτυγμένο. Όχι έναν, ναι, επίπεδο πολιτισμό και μάλιστα και με λεπτότητα σε πολλά του σημεία. Αυτό είναι σίγουρο, βεβαίως. Δεν μπορούμε να μπούμε βέβαια στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Καλά, προφανώς. Προσπαθούμε όμως, κάνουμε προσεγγίσεις, ξέρετε, μελετώντας την κεραμική του. Από εκεί βγαίνει και η τέχνη που είχε, τα υφαντά, όλα αυτά που έφτιαχνε. Προσπαθούμε να βρούμε και το περιβάλλον του, μέσα στο οποίο ζούσε. Και πολλά σύμβολα από αυτά και σε άλλες θέσεις στην Ελλάδα εικονίζουν κάτι γραμμές, κάτι εμπλεκόμενες γραμμές, οι οποίες πιθανόν να είναι απεικόνιση των δρόμων που υπήρχαν μέσα στο χωριό. Έχουν κάνει πολλές υποθέσεις, έχουν πει πάρα πολλά για αυτά τα διακοσμητικά. Τα λέμε διακοσμητικά, αλλά μερικά δεν είναι διακοσμητικά. Σωστά. Είναι κάτι άλλο. Πολλά τέτοια σίγουρα θα βρούμε στη Βίντσα και εκεί τα έχουμε δουλέψει με τον καθηγητή και θα δείξουμε κάποια, εγώ θα σας δείξω, που έχουν σχέση με τη λογική αυτή. Κύριε Σάμψον, τώρα βλέπουμε μία εικόνα με πέτρινες σφραγίδες από την περιοχή Μανίκα της Ευβοίας. Μάνικα, ναι, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Με κάποια χαράγματα πάνω, τα οποία έχουν επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι σφραγίδες. Ναι.
σφραγίδες και απεικονίζουν, το ένα έχει ένα φυτό, έτσι, ένα δέντρο με κλαριά κάπως έτσι, με τα φύλλα του. Ένα άλλο είναι γραμμικό. Ναι, αυτά είναι σφραγίδες ή σφραγίσματα. Μάλιστα, και κάποια και έχουν και ένα ισοσκελή στραβρό, όπως βλέπω και εγώ, και τα οποία θα μπορούσε να είναι και ηλιακό σύμβολο, να μετράει το χρόνο. Καταλαβαίνετε να πω. Για να δούμε και τα σύμβολα στην Άξο, έτσι όπως μας τα έχει στείλει στη διαφάνεια ο κύριος Σάμψον, παρακαλώ πολύ. Πάμε στην επόμενη. Κύριε Τσικριτσή, έχουμε μία απάντηση για αυτά. Τα δύο σύμβολα αναγνωρίζονται, είναι γνωστά στη κριτικά, στη γι' αυτό σας ρώτησα. Ναι, τα δύο σύμβολα. Το άλλο που μοιάζει με κλεψίθρα, μοιάζει και... Αυτά. Εγώ δεν μπορώ να το ταυτοποιήσω. Τα άλλα δύο μπορώ να πω. Mm-hmm. Αυτά έχουν βρεθεί στην Άξο, στο σπήλαιο του Ζα. Είναι ένα σπήλαιο πάνω στον βουνό. Επίσης, κάποια άλλα σύμβολα, τα οποία όμως δεν τα έχω σε διαφάνεια, έχουν βρεθεί στο σκάρκο της Ήου, στην Ήο. Υπάρχουν σκόρπια από εδώ και από εκεί, αλλά επίσης άλλα σύμβολα υπάρχουν στην Γαία, στην Αγία Ειρήνη της Γαίας. Είναι μια ανασκαφή που την έκαναν Αμερικάνοι και εκεί υπάρχουν πολλά, και αυτά δεν τα έχω έτσι να σας τα δείξω. Λοιπόν, όλα αυτά εντάσσονται, ναι. Εντάσσονται μέσα σε, δηλαδή είναι της εποχής της Χαλκοκρατίας, είναι ίδια με τις Μήλου, ίδια εποχή, και έχουν μία εξέλιξη από την νεολιθική, από την νεολιθική γραφή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Τα νεολιθικά σύμβολα της Μυκόνου και αυτά τα βορειότερα επάνω, mm-hmm. στην Μακεδονία, Βαλκάνια. Και στο τέλος έχουμε κάποια σύμβολα επίσης, υπάρχουν πολύ λίγα στη μεσοκυκλαδική περίοδο, σε μεσοκυκλαδικούς οικισμούς, δηλαδή από το 2000 μέχρι το 1600, υπάρχουν πάλι κάποια σύμβολα και μετά φτάνουμε στη γραφή της, στη γραμμική Β. Δηλαδή υπάρχει, δεν υπάρχει κενό. Υπάρχει μια συνέχεια, λέτε. Αυτό υπάρχει συνέχεια. Ναι, ναι, υπάρχει συνέχεια. Μάλιστα. Να δούμε και μερικά ακόμη, παρακαλώ πολύ, από την πρώιμη κυκλαδική περίοδο, τη λίθινη εποχή. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε, κύριε Τσικριτσή. Είναι ένα βάζο που έχει σπήρες, όπως βλέπετε κι εσείς. Ο καθηγητής μπορεί να το σχολιάσει, είναι του 3.000 με 2.500. Πλησιάζουμε προς την εποχή που εμείς ασχολούμαστε τώρα για τα σύμβολα. Αλλά αυτό που ήθελα να ρωτήσετε τον καθηγητή είναι να τον ρωτήσετε, να σας πει, όλα αυτά τα σύμβολα μας έχουν καλέσει να κάνουμε ένα άρθρο πώς συνδέονται τα σύμβολα των Βαλκανίων, δηλαδή όλα αυτά τα σύμβολα που έχουμε βρει και εδώ και γενικότερα, και πώς συνδέονται με την εξέλιξη των συμβόλων που βρίσκομαι στην περιοχή, το ρημάδι της Μήλου. Διότι αυτό είναι το σημαντικό και εκεί θέλω να επιτεθούμε. Ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή ένας τόμος, ναι. Ετοιμάζεται ένας τόμος, θα βγει στη Ρουμανία και θα περιλαμβάνει τα σύμβολα, αυτά που είπαμε πριν, της τα βαλκανικά δηλαδή, της Σερβίας, της Ουκρανίας, Ουγγαρίας, υπάρχουν σε όλες αυτές τις περιοχές υπάρχουν σύμβολα. Και εμείς θα δώσουμε ένα άρθρο, αυτό θα βγει μέσα στο χρόνο, στο 24, και θα αναφερθούμε στην ομοιότητα, στην εξέλιξη από την νεολιθική εποχή, τα σύμβολα της νεολιθικής εποχής εξελίσσονται και φτάνουν στην Μινωική. Γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές ομοιότητες με αυτά της Μήλου, τα ευρήματα. Πολλές ομοιότητες με όλη αυτή τη γραφή που υπάρχει στα Βαλκάνια. Άρα, κατά τη γνώμη σας, κύριε Σάμψον, και δεν μιλάω με ένα τυχαίο άνθρωπο, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, βρίσκεται ότι αυτό το συνεχές και το ενιαίο μπορεί να εικάσει κάποιος ότι εκτείνεται από την βαλκανική απότερα, βορειότερα του γνωστού ελλαδικού χώρου, στη Μαύρη Θάλασσα, Μικρά Ασία, Αιγαίο. Μα φτάνει μέχρι την Ουκρανία. Μέχρι την Ουκρανία.
αυτή η γραφή, ναι, περιλαμβάνει όλα, όλα αυτά τα κράτη, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια, όλα αυτά τα έχουν πάρα πολλές θέσεις με σύμβολα. Εγώ έχω κοιτάξτε, επειδή με κάλεσαν σε ένα συνέδριο πριν από αρκετά χρόνια, ήταν ένα μεγάλο συνέδριο που μελετούσε τη γραφή αυτή και έγινε στο Novi Sad της Σερβίας. Mm-hmm. Εκεί είδα ένα τεράστιο υλικό που δεν το πίστευα. Είχαν μια έκθεση σε ένα μουσείο και περιλάμβανε μέσα κάποιες χιλιάδες αντικείμενα, ειδόλια ή αγγεία, τα οποία είχαν πάνω ξεκάθαρα σύμβολα. Να σας πω ότι τα περισσότερα από αυτά τα φωτογράφησα ένα-ένα. Επίσης τράβηξα όλες τις ανακοινώσεις, τις κινηματογράφησα με μια κάμερα που είχα, καθόμουν πίσω-πίσω, και τράβηξα τις ανακοινώσεις σχεδόν όλων που αναφέρονταν σε όλα αυτά τις περιοχές των Βαλκανίων και ψηλότερα, προς τη Ρωσία δηλαδή. Λοιπόν, έχω ένα μεγάλο υλικό και αυτή η γραφή βεβαίως δεν μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί, έτσι. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Υπήρχαν γλωσσολόγοι στο συνέδριο, οι οποίοι έλεγαν διάφορα, έκαναν υποθέσεις για κάποια σύμβολα, τι μπορούσαν να απεικονίζουν. Mm-hmm. Τον ήλιο, διάφορα τοπία, τα βουνά. Έλεγε τέτοια πράγματα, τα οποία όμως αυτά, εάν δεν έχεις μία δίγλωση, τρίγλωση επιγραφή, όπως υπήρχε στην Αίγυπτο, βρέθηκε η γνωστή επιγραφή και μπορέσανε να αποκρυπτογραφήσουν τη γλώσσα, τη γραφή της Αιγύπτου. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα, δυστυχώς. Μπορεί στο μέλλον να βρεθεί κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, είστε ένας καπανέας στην ουσία σε όλο τον Αιγαίο χώρο, και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μπορεί η μήτρα όλου αυτού που ακολούθησε να είναι το Αιγαίο? Και κλιματολογικά και μορφολογικά, αν θέλετε, ακόμη και η δυστοκία μικρών τόπων δημιούργησε την εφευρετικότητα, εικάζουμε, της ναυσιπλοείας. Αυτά όλα μπορούν να είναι, λοιπόν, η μήτρα να είναι το Αιγαίο? Στην περίπτωση της γραφής αυτό δεν γίνεται, όχι, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι από το πλήθος των δειγμάτων, χιλιάδες δείγματα γραφής που υπάρχουν πάνω στη Βαλκανική και λίγο ψηλότερα, και φτάνουν μέχρι και την Τσεχοσλοβακία, την Πολωνία, διασπείρεται έτσι μια μεγάλη τεράστια περιοχή με σύμβολα γραφής. Επομένως, πρέπει να είναι δημιούργημα των βορείων κατοίκων της Βαλκανικής και ήρθανε και προς την Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί η γραφή να δημιουργήθηκε στο Αιγαίο και από εκεί να φύγε και να πήγε επάνω. Άλλα πράγματα όμως φύγανε από το Αιγαίο και έφτασαν μέχρι τη Βαλτική, έχουμε. Mm-hmm. Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα όστρεο που λέγεται Σπόντυλους Γκεντερόπους. Αυτό το όστρεο είναι ένα μεγάλο, έχει εκλείψει σήμερα, δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν το έπαιρναν και φτιάχνανε βραχιόλια. Το Λάξεβαν, φανταστείτε, είναι ένα πέτρωμα, αυτό είναι τώρα απολιθωμένο, είναι σκληρό πάρα πολύ το πέτρο, σαν πέτρα. Έφτιαχνα βραχιόλια τα οποία έχουν φτάσει μέχρι τη Βαλτική, όλες αυτές οι χώρες, τη Γερμανία, τη Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία. Και το έχουν αυτό αυτά, είναι μόνο προέλευση εδώ, στον ελλαδικό χώρο. Ναι, αυτό λέω. Αυτό ναι, τα οποία ήταν αντικείμενα γοήτρου αυτά. Ήταν για πρεστίζ, μου τα φόραγαν οι εξέχοντες στον οικισμό μέσα και τα έχουμε βρει μέσα σε τάφους. Στη Βουλγαρία είναι λοιπόν αυτά τα σπόνδυλους, είναι δείγμα ότι φύγανε από το Αιγαίο, γιατί δεν υπάρχουν σε άλλες θάλασσες, μόνο στο Αιγαίο υπάρχει, και φτάσανε εκεί με κάποιους χερσαίους δρόμους, μέσω ποταμών προφανώς, και φτάσανε μέχρι τόσο ψηλά. Μάλιστα. Η γραφή όμως δεν μπορεί να γεννήθηκε μέσα στο Αιγαίο και να έφτασε εκεί πάνω. Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα δικά μας. Σωστά το λέτε. Λοιπόν, και αυτά... Η γραφή στο Αιγαίο μπορεί να προηγήθηκε της γραφής στη Μινωική Κρήτη? Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Γιατί και, να ήρθε,
ως εισαγόμενοι στη Μινωική Κρήτη. Ναι, πιθανώς. Αυτό σιγά σιγά με τις έρευνες που γίνονται, υπάρχουν πολλοί που μελετούν τα σύμβολα, τη γλώσσα, τη γραφή. Λοιπόν, στη Μύκονο, όταν είναι γύρω στο 5.000 τα σύμβολα και αυτά της, του Ιρουαριού είναι γύρω στο 2.5, σημαίνει ότι προηγούνται κατά 2.500 χρόνια. Σωστό. Αλλά και σε όλο το διάστημα, μέχρι να φτάσουμε στο Ριβάρι, έχουμε σύμβολα μέσα στο Αιγαίο. Σίγουρα σας είπα ότι μας έχουν ξεφύγει πολλά στις ανασκαφές και ίσως δεν τα έχουμε προσέξει. Πρέπει να υπάρχουν παντού. Κύριε Σάμψον, με ρωτάνε πάρα πολλοί τηλεθεατές και αν θέλετε λύστε τους την απορία. Ποιο είναι το παλιότερο σύμβολο σε δική σας καμπάνια που έχετε εντοπίσει χρονολογικά? Είναι αυτό από το Αγιούρα, από το σπήλαιο του Κύκλοπα, το οποίο είναι γύρω στο 4,5 με 5.000. Μάλιστα. Και το οποίο εικονίζει επάνω 4 σύμβολα. Ναι. Πιο πριν όχι. Να σας πω κάτι άλλο, ότι προηγούνται της νεολιθικής γραφής κάποια σύμβολα που έχουν βρεθεί πάνω στον Δούναβη, στο Λεπένσκι Βίρ. Το Λεπένσκι Βίρ είναι ένας μεσολιθικός οικισμός που είναι πολύ παλαιότερος, που είναι γύρω στο 7.000 και πιο παλιά ακόμα. Είναι μεσολιθική θέση πάνω στο Δούναβη, την οποία την επισκεφθήκαμε τότε που είχαμε πάει. Είχαν γίνει και εκδρομές με το συνέδριο που είχα πάρει και επισκεφθήκαμε και τη Βίντσα βέβαια, η οποία και αυτή είναι στις όχθες του Δούναβη. Νομίζω υπάρχει μια διαφάνεια που δείχνει τη Βίντσα. Ναι. Η Βίντσα είναι το κέντρο πάντως. Είναι το κέντρο. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω με όλα αυτά που έχουν δει τα μάτια σας, που έχουν πιάσει τα χέρια σας. Ναι. Και όλες οι αισθήσεις, γιατί ένας αρχαιολόγος δουλεύει με όλες τις αισθήσεις. Τελικά η Αιγαίο για σας τι είναι? Ναι, η ερώτηση αυτή είναι... Μου κάνετε ξαφνικά μια ερώτηση, τι είναι το Αιγαίο, Το Αιγαίο είναι μια μήτρα πολιτισμών. Ήδη από τη μεσολιθική εποχή, από το 9.000, έχουμε πολιτισμό και ταξίδια. Έτσι, τα έχουμε πει αυτά βέβαια. Και καταφέρουν να φτάσουν μέχρι την Κύπρο. Και να φέρουν από εκεί να κάνουν εισαγωγή των αξιμερωμένων ζώων και να τα φέρουν στο σπήλαιο του Κύκλοπα από το 8.000-8.500. Όταν όλοι σήμερα ασχολούνται οι ερευνητές και προσπαθούν να πούν ότι ήρθανε άπικοι στην Ελλάδα, ήρθανε πρόσφυγες, φύγανε από τη Μικρά Ασία, από τη Μέση Ανατολή και ήρθαν στην Ελλάδα γύρω στο 7.000-6.500 και φέρανε τα αξιμερωμένα ζώα. Και όμως υπάρχουν 2.000 χρόνια πριν στο σπήλαιο του Κύκλοπα. Έχουν μελετηθεί από αρχαιοζωολόγους, έχουν χρονολογηθεί και τα κόκαλα κιόλας. Και μάλιστα βρήκαμε και εξημερωμένα ζώα και στο σπήλαιο του Σαρακινού, πολύ πρόσφατα. Και τώρα ετοιμάζω μία ανακοίνωση, ετοιμάζω σε ένα περιοδικό ξένο, ένα paper για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Τι άλλο να πω? Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε απόψε. Μας πήγατε 2.500 χρόνια πίσω, υπενθυμίζοντας τελικά το ενιαίο και το αδιάσπαστο αυτού του χώρου. Και θέλω να σας ευχαριστήσω απόψε, κύριε Σάμψον. Ναι, και τονίζω και πάλι ότι δεν μπορούμε να πιστεύουμε, να αναβασιζόμαστε σε αυτές τις θεωρίες που βγάζουν και στα διάφορα papers που γράφουν πολλοί και προσπαθούν να πείσουν ότι ήρθαν από εκεί, κατέκτησαν την Ελλάδα, πληθυσμία, τη Μικρά Ασία, το 7.000-6.500 και από εκεί σιγά σιγά περπατώντας έφτασαν μέχρι την Αγγλία, μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη και διέδωσαν τη Γεωργία. Η Γεωργία και η κτηνοτροφία υπήρχαν στην Ελλάδα από το 8.000-8.500.
Τελεία. Ήρθανε μέσω Κύπρου. Ήρθανε μέσω Κύπρου. Σαφές. Δεν ήρθανε από χερσαίους δρόμους. Σαφές αυτό που είπατε. Τελεία σε αυτά τα σενάρια. Απόψε τη βάζετε με ένα εμφατικό τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σάμψον, για μια φορά ακόμη για τη συμμετοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε. Θα χαρώ. Είναι κρίμα που δεν μπορούσα να είμαι. Θα τα πούμε γιατί, και σύντομα να το φέρουμε να κάνει μια ομιλία σε εμάς και να. Και μια εκπομπή σε εμάς. Αλλά όχι μόνο. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Το τερμινόν μετά το δεν είναι εύκολο για να κάνει. Καλό βράδυ, κύριε Σάμψον, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Νύχτα. Μένω σε αυτό το τελευταίο που είπε ένας από τους κορυφαίους αρχαιολόγους πατρίδας μας. Πηγαίνοντάς μας 2.000 χρόνια πίσω από τις θεωρίες που αναπτύσσονται ότι ήρθαν εδώ κάποιοι. Και αφού πάτησαν κατέκτησαν. Ευρωπαίοι και τέτοια, ναι, όλα αυτές, ναι, ναι, τις ιστορίες, ναι. Αυτό που δίνει ο καθηγητής είναι ότι. Γι' αυτό επιμένω ότι στα γιούρα είναι ένα από τα κλειδιά τελικά αυτής, ναι, ναι, της αντίληψης. Και αυτό που βρίσκω και εγώ στατιστικά στα σύμβολα δείχνουν ότι τουλάχιστον τα αριθμητικά σύμβολα είναι τα ίδια που έχουμε από την Βίντσα μέχρι το Δυσπηλιό, ξέρω. Ναι, ναι. Θα σας δείξω κάποιες αναλύσεις, γιατί αυτά τώρα τα χρησιμοποιούμε για να γράψουμε το άρθρο που σας είπε ο καθηγητής. Σε αυτόν τον τόμο που είναι για τη γραφή στα Βαλκάνια και ετοιμάζομαι ένα άρθρο μέχρι τέλος Μαρτίου πρέπει να το έχουμε στείλει και κάνουμε τώρα, σας δείχνω και πρωτότυπα στοιχεία της έρευνάς μας, δηλαδή που ταξινομούμε σύμβολα. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά πριν πάμε στην, ωραία, επόμενη διακοπή, αν είστε έτοιμος. Ναι, είμαι έτοιμος. Εδώ δείξαμε το σπίτι, το οποίο δεν ρώτησαμε τον καθηγητή πώς βρέθηκε, αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δεν το ρώτησαμε, ναι. Αυτή είναι η δημοσίευση, δηλαδή τα αγγεία που βρήκαμε στο, βρήκε ο καθηγητής στο ριβάρι της Μήλου και μου έδωσε και τις εικόνες, ταυτίζονται, βλέπετε το σύμβολο αυτό, το έχουμε εδώ δίπως στη γραμμική Α. Το σύμβολο αυτό που είναι το κόρντινουμ, το κριθάρι, εμφανίζεται εδώ και εμφανίζεται 6 φορές αυτό το σύμβολο. Και αυτό μας έκανε τη σκέψη να πούμε ότι αφού είναι το κόρντινουμ το σύμβολο αυτό που είναι γνωστό σε εμάς, γραμμική Α, μήπως το αγγείο αυτό ήταν ταφικό προσφοράς που βάζανε κριθάρι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μήπως δηλαδή τα αγγεία αυτά, τα 39 αγγεία, τα μπολ, είχαν προσφορές γιατί βρέθηκαν το ένα μέσα στα άλλο σε ομάδες και ήταν προσφορές στους νεκρούς. Και κάθε αγγείο στην ταφή, γιατί δεν είναι σύμβολα κεραμαίως. Δηλαδή να πούμε ότι ένας κεραμαίος έκανε ένα σύμβολο το οποίο συνήθως επαναλαμβάνεται. Εδώ έχουμε βρει 12 διαφορετικά σε 39 διαφορετικά μπολ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αρχίζουμε να μιλάμε και επειδή είναι τα σύμβολα αυτά τα οποία εμφανίζονται στα ιερογλυφικά και στη γραμμική Α, οποίες πιθανόν αυτές οι δύο γραφές να συνυπήρχαν και εδώ στην Κρήτη, δηλαδή μικρή διαφορά της με τις άλλες και εμφανίζονται να χρησιμοποιούνται και δύο παράλληλα σε ένα βαθμό εδώ στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν βλέπετε στον πίνακα που σας δείχνω εδώ πέρα ότι ταυτίζονται όλα αυτά τα σύμβολα, ειδικά αυτό το σύμβολο το δεντράκι που είναι ο τέρχνος, ο βλαστός, εμφανίζεται και στα κριτικά ιερογλυφικά και στη γραμμική Α έτσι. Και εδώ είναι τα σύμβολα που είχε βρει η κυρία Τελεβάντου στο διπλανό τάφο που βρήκε ο Σάμψον. Το 2008 δημοσιεύτηκε και είναι παρόμοια αυτά τα σύμβολα. Όλα αυτά ταξινομήθηκαν και βγάζουμε ένα συμπέρασμα ότι ένα 50% των συμβόλων είναι σε γραμμική Α και ένα 50% μοιάζουν με τις ιερογλυφικά. Και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι σύμβολα γραφής. Το ιδανικό ήταν να βρω πολλά σύμβολα σε μια ταμπλέτα. Εδώ δεν έχει βρεθεί αυτό για να πω ότι είναι. Αλλά επειδή όμως αυτά σύμβολα είναι σύμβολα που τα βρίσκουμε σε ταμπλέτες μετέπειτα, μπορούμε να πούμε ότι είναι τα πρώτα σύμβολα της γραφής. Και έτσι πάμε τη γραφή 500 χρόνια πίσω. Πάμε δηλαδή στον πολιτισμό του Ινδού, που είναι το 2.500 και εκεί, ο πολιτισμός Μοχέντζο-Ντάρο και Χαράπα, που έχουμε σύμβολα, θα σας δείξω λίγο παρακάτω κάποια σύμβολα του πολιτισμού, και πάμε στην ίδια περίοδο. Δηλαδή πάει πίσω πολύ, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθούν και άλλα στοιχεία, όπως είπε ο καθηγητής, όπου κάποιοι έχουν ένα αγγείο και δεν προσέχουν ένα σύμβολο. Δεν το βλέπουν μεμονωμένα. Άρα πρέπει να ξαναδιαβαστούν. Ναι. Θέλω να πάμε στην επόμενη διακοπή. Θα επιστρέψουμε, κύριε Τσίκριτσι. Ναι. Θέλετε πριν πάμε στη διακοπή να δείξετε και αυτό. Ναι, ναι. Που έδειξαμε με τον καθηγητή του Σάμψον, όπου είναι στο σπήλαιο του Σαρακίνου. Όπως βλέπετε είναι σύμβολα τα οποία μάλλον δεν είναι, δεν μπορούν να ταυτιστούν εύκολα με ιερογλυφικά ή άλλα τέτοια σύμβολα. Είναι τέχνης σύμβολα που αποκοσμούσαν αγγεία και τα οποία
Και έχουμε και κάποια αριθμητικά. Αυτά θα μπορούσε να είναι πληροφορίες όπου. Κάποια μετρικά στοιχεία, σωστά. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν φαίνονται καλά. Που είναι το Euron. Πραγματικά αυτό είναι ένα σύμβολο που δεν μου βγήκε στον υπολογιστή. Αυτά θα τα δείτε στην ανακοίνωση. Αυτά ταυτίζονται σίγουρα με γραμμική Α, τα σύμβολα αυτά. Απλά εδώ στην παρουσίαση ο υπολογιστής δεν μου τα βγάζει σωστά. Εδώ είναι στο δυσπηλιό η πινακίδα, να τελειώσω με το κομμάτι αυτό, όπου είναι αυτά τα σύμβολα, και εδώ με μία έρευνα που έχω κάνει μπορούν να ταυτιστούν πάρα πολύ με τα σύμβολα, σε ένα ποσοστό 34 από τα 44 ταυτίζω με τη γραμμική Α. Μάλιστα. Στην Καστοριά πρέπει να πω. Στην Καστοριά, το ναι, 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 ναι. Εδώ είναι το δυσπηλιό και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι εμφανίζονται σε αγγεία που βλέπετε αυτό το W με κουκκιδίτσες. Και έχουμε και αυτό το ποτήρι που έχει αυτό το ανάπτυγμα γύρω με 26 χαράξεις, 28 χαράξεις. Βλέπετε ότι αυτές οι χαράκες, αν τις μετρήσετε, εδώ πέρα τις μέτρησα, 28, συνδέονται με ένα σεληνιακό περίπου μήνα. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι και κάτι τελετουργικό που θα θέλουν να δηλώσουν, δηλαδή είναι αριθμητικές μονάδες, θέλω να σας πω. Έτσι όπως το κάνουν. Δηλαδή, μην το βλέπουμε ένα WWW, ένα μη, να μετρήσουμε τις χαρακές, και έτσι το είδα κι εγώ. Μην λέτε W, θα πούνε οι Αγγλοσάξονες ότι είναι δικά τους το τέλος. Ικανούς τους έχουμε. Ναι, έτσι λοιπόν μπορεί να τα δούμε στο δεσπηλιό πολύ διαφορετικά. Τα υπόλοιπα, τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα, την ασκοφή του Χουρμουζιάδη, δεν έχουν δημοσιευτεί όλα τα αγγεία που έχουν βρεθεί. Και είναι πολύ ενδιαφέρον οι σχηματισμοί στα αγγεία αυτά πάνω. Και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αποκρυπτογράφηση αυτή που θέλουμε να κάνουμε στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί αυτό είναι του 5250 περίπου, χρονολογημένο με άνθρακα. Αυτό είναι από τα ζήτα εφορία των Γιάννητσών, όπου βρέθηκε μια σφραγίδα που είναι από στένη, από πυλό μάλλον, που έχει αυτό το όσι. Και έχει πάλι χαράξεις. Και είναι το 6.000 με 5.000, πολύ πιο πίσω. Και θα πάμε στην επόμενη. Μετά. Να μιλήσουμε για τη γραφή στα Βαλκάνια. Πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στο στούντιο των αντιθέσεων. Κύριε Τσικριτσί, πριν πάμε στη γραφή στη Βαλκανική, θέλω να ανοίξουμε μία παρένθεση. Διότι όπως ξεκινήσαμε, και εδώ γι' αυτό το λόγο ανοίγω την παρένθεση, μεταξύ όλων των άλλων μιλάμε και για τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας. Βεβαίως, όταν παίρνει και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γραφής, πάνε εκ παραλλήλου. Ωστόσο, αυτή η διαχρονικότητα ξεκινάει από τα βάθη της μινωικής περίοδου και πιο πίσω, και φτάνει μέχρι σήμερα. Στις 8 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα. Σωστά το λέτε. Εσείς έχετε κληθεί να μιλήσετε στις 10 Φεβρουαρίου σε μία εκδήλωση που θα γίνει στο Χιούστον του Τέξας. Είναι έτσι? Ναι, ναι. Σας δείχνω και την πρόσκληση, αν θέλουν να προβάλλουν την οθόνη μου. Είναι η πρόσκληση που έχει βγει στο site, που είναι ομιλία υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου του Χιούστον, όπου ο καθηγητής εκεί, ο κύριος Μάνος Παπαδάκης, είναι καθηγητής μαθηματικών και είναι και σχετικός με τον πολιτισμό και με το προξενείο και με τους συλλόγους που υπάρχουν, όπου μου ζήτησε να κάνω μια ομιλία για τη διαχρονικότητα, όπως το βλέπετε, της γλώσσας από τη μινωική εποχή έως σήμερα. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να δείξω τη γραμμική β, πώς εμφανίζεται, οι λέξεις. Την πρόσκληση τη γράψατε και σε μινωική, Ναι, εδώ είναι και έτσι ενθουσιάστηκε ο κ. Παπαδάκης, διότι γράψαμε, όπως βλέπετε στο κάτω μέρος, που λέει η ελληνική, εδώ ό,τι βλέπετε είναι γραμμένο από την μινωική εποχή έως σήμερα είναι. Λίγο λάθος το επίθετο, τσικριτσίς με έχουν γράψει, αλλά τσικριτσίς δεν έχει σημασία. Και θα τους παρουσιάσω τη διαχρονικότητα πολλών λέξεων που είναι μέχρι και σήμερα ίδιες. Ας πούμε, το θυγάτερ, ακόμα στην Κρήτη το λέμε θυγατέρα, έτσι. Θυγάτερ υπάρχει από εκείνη την εποχή και εμφανίζεται σε πολλά κείμενα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να, κατά τους ανθρώπους που με καλέσαν, για να τους δείξουμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός υπάρχει τώρα και τουλάχιστον 3.000 χρόνια, 3.500 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό. Η γραφή του εννοώ. Γιατί η γραφή είναι ο φορέας της ιστορίας. Προφανώς. Καταλαβαίνω. Αλλά επειδή η γλώσσα που κυριεύει όλο τον πλανήτη είναι η αγγλοσαξονική, εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ ισχυρό το μήνυμα των αποδήμων ότι η γλώσσα των εγκεφαλικών συνάψεων,
Σωστά το λέω. Και των επιστημών είναι η ελληνική. Γιατί είναι η νιολογική. Μάλιστα. Δεν είναι η αγγλοσαξονική. Λοιπόν, να επιστρέψουμε να και καλή επιτυχία γιατί... στην εκδήλωση. Βεβαίως, γιατί θα βγούμε και εκτός χρόνου. Ναι, ναι, δεν θα προλάβουμε να πούμε αυτά που πρέπει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη γραφή στα Βαλκάνια. Και εδώ δείχνω τους πολιτισμούς που έχουν από το 5-9.000 με βάση τα χρώματα που βλέπετε, που δείχνουν ότι υπήρξαν κάποιοι πολιτισμοί στην Νεολιθική και εποχή. Πάμε λίγο σε κάποια ευρήματα που είναι ειδόλια, που δείχνουν γυναίκες. Συνήθως εμφανίζεται μορφή πουλιού στις μητέρες και έχουν στο πρόσωπο τα χαρακτηριστικά. Πάμε πιο γρήγορα όμως. Είναι ευρήματα αυτά και παρατήρησαμε το εξής με τον κύριο Μουσά αυτό. Ας πούμε εδώ πέρα είναι ένα σύμβολο, ίσως σκύλι σταυρός. Και είχε 81 τρυπάκια, 98, αν τα προσθέσετε είναι 354. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ο σεληνιακός χρόνος, 12 επί 29,5 και είναι 354 μέρες. Και την εποχή αυτή του 12.000, 6.000 που είναι αυτά τα ευρήματα, δείχνουν ότι αποτυπώνουν το χρόνο όπου πραγματικά πηγαίνανε με βάση σελήνη. Δηλαδή δεν είχαν το 365 που είχαμε στους μηνύτες μετέπειτα. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι πιθανόν να έχουμε και συνοδικές κινήσεις. Είναι μια πιθανή ερμηνεία που κάνουμε σε αυτό το έβριμα που δείχνει τη γάτα να συνδέεται αυτό το αλουροειδές με το πλανήτη Δία. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον που θα σας δείξω, όπου εμφανίζεται μια Ουγγαρέζα αρχαιολόγος, η Σοφία Ντόρμα. Αυτή γίνεται το 1830 και πεθαίνει το 1899. Στην περιοχή Τόρδος, όπως το βλέπετε εδώ πέρα, λίγο απόσταση από τη Βίντσα, που βλέπουμε εδώ, εδώ είναι η Βίντσα που σας δείχνω, εδώ είναι Ταρταρία και εδώ, στην περιοχή αυτή, στο παραπόταμο του Δουνάβεως Μούρε, λέγεται τώρα, υπάρχει μια ανασκαφή που ξεκίνησε από μόνη της, χωρίς χρηματοδότηση. Και άρχισε να βρίσκει αγγεία με σύμβολα. Γράφει λοιπόν μια... Όλοι οι Ουγγαρέζοι αρχαιολόγοι τη θεωρούσαν τρελή και δεν δίνει καμία σημασία. Αυτή τα φύλαξε και τώρα είναι και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής. Είναι για χιλιάδες ευρήματα που είχαν χαράγματα. Οι ξένοι αρχαιολόγοι την δεχτήκαν βέβαια και εκδόθηκε το Ethnographics Analogien, που είναι ο μόνος όμως που έγραψε, το 1894. Και τι κάνει όμως αυτή η κυρία? Όταν τα βρίσκει, θεωρεί ότι προγενέστερη γραφή που υπάρχουν σύμβολα, τι λέει, είναι σύμβολα γραφής αυτά, γιατί είναι διάφορα σύμβολα. Προσπαθεί να τα συνδέσει με τη Σουμεριακή ή να πει είναι πριν τη Σουμεριακή. Αλλά πέθανε το 1899. Πήγε το 1897 ως Λίμαν. Και τη βρήκε και συζητήσανε, έχω όλη την ιστορία της, που συζητούσανε και προσπαθούν να τον πείσει μήπως αυτός που γνώριζε, ήταν γνωστός αρχαιολόγος, είχε ήδη προχωρήσει σε ένα σκαφέ στην Τρία, μήπως είναι σουμεριακά, μοιάζουν κάτι. Δεν μοιάζανε, είναι η γραφή των Βαλκανίων, όπως λέμε, του θρακικού πελαζικού πολιτισμού, έτσι θα το πω εγώ καλύτερα, γιατί θεωρώ ότι πελαζική θα σας πω γιατί, γιατί τα λέει καλά και ο Ηρόδοτος για αυτό το θέμα. Και έβγαλε και τον τόμο αυτό που σας λέω και μετά το 99 πέθανε 65 χρονών. Αυτή είναι πολύ σημαντική. Γιατί το 1910 βρίσκονται τα πρώτα ευρήματα στη Βίντσα, εδώ που θα σας δείξω, που έχουμε τα πολλά ευρήματα. Και στο επίσης κύριε... Τα οποία έχουν μια αντιστοιχία όμως με τη δική της καπάνη, λέτε. Ναι. Ευθέως. Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικά και αυτά. Αυτές είναι διάφορες θέσεις που έχουμε σύμβολα και πολιτισμό νεολιθικό. Να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Αυτό είναι χάρακτο από τη Ρουμανία. Χρονολογείται πολύ πίσω σύμβολα. Αλλά αυτά είναι τα σύμβολα που βρήκε η Ντόρμα, η Σοφία Ντόρμα. Εδώ είναι από την Ταρταρία που βλέπουμε πολύ ενδιαφέροντα τέτοια πύληνα με σύμβολα γραφής που εδώ δηλώνουν μια συνέχεια και θα μπορείς ότι να πεις ότι είναι γραφή. Αυτό είναι το Ταρταρία του Λούτζιε Ρουμανίας που είναι 5300 με 5200 και έχουμε αυτές τις φραγίδες. Και έχουν πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή εδώ είναι και μια μονάδα μετρητική. Δεν μπορεί να πεις ότι ας πούμε αυτό είναι το 10 και οι γραμμούλες είναι μονάδες, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, και ίσως σημαίνει 10, 12, 14, 15 και δηλώνει
κάποιο προϊόν που έχει 15 μονάδες. Καταλαβαίνετε να πω. Mm-hmm. Γιατί αυτά σύμβολα τα δούμε και στη Βίντσα και σε όλα τα σύμβολα που θα μελετήσουμε. Εδώ είναι μια εικόνα των συμβόλων που ταυτοποιώ εγώ με τα αντίστοιχα. Και θέλω να πω γρήγορα ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συμβόλων αυτών βρίσκονται στα σύμβολα των κριτικών ρογλυφικών με γραμμική Α. Αυτή είναι η έρευνα που κάνουμε τώρα με τον κύριο Σάμψον και την οποία αυτό θα προσπαθεί. Άρα βρίσκεται μια συσχέτιση, μου μεγάλη συσχέτιση. Απλά τώρα είναι να κατανοήσουμε τι είναι τα σύμβολα αυτά. Θα σας δείξω λίγο παρακάτω κάποια σύμβολα που είναι μάλλον λογογράμματα. Θα δείτε σπίτια που θα σας δείξω πώς σχηματίζονται και να το προχωρήσουμε. Τώρα να πάμε σε εγγραφή σε σύγχρονους αρχαίους πολιτισμούς. Σας δείξω κάτι παράξενο. Ας πάμε πρώτα να δούμε στους Σουμερίους. Είναι πολύ γνωστές οι σφραγίδες mm-hmm. αυτές. Είναι του 3000 με 2900 οι πρώτες επιγραφές. Αυτό είναι το αριθμητικό σύστημα. Και βλέπετε ότι διαφοροποιείται πολύ, ας πούμε, το 7 πώς είναι, το 6 πώς είναι. Δεν είναι με τη λογική που έχουμε στον Αιγαϊκό πολιτισμό τα σύμβολα που σας έδειξα στην προηγουμένη διαφάνεια. Οπότε προχωράμε πιο γρήγορα. Αυτό είναι στην κοιλάδα του Ινδού που σας είπα, ο πολιτισμό Χέτζοντάρου και Χαράπα, που έχουμε τέτοια σύμβολα γραφής με ζώα και είναι περίπου 2.500. Οπότε και εμείς πάμε στην ίδια περίοδο και ο πιο παλιός, αν δεν βρεθούν και άλλα ευρήματα, σε άλλη χρονολόγηση, είναι τον Σουμερίο που είναι το 3.000 και περίπου το 2.900 που είναι τον Αιγυπτίων η γραφή. Εδώ στην Κίνα που έχουμε του 1200 και μετά είναι, ξεκινάνε κάποια σύμβολα χαραγμένα σε χελώνα που είναι πολύ πρώιμα και αυτά είναι σύμβολα γραφής, αλλά εδώ είναι η κανονική γραφή η οποία είναι ιδιογραφική και έχει και φωνική αξία. Αυτή είναι την κεντρική Αμερική του 1200 τα πιο παλιά σύμβολα που δεν έχουν καμία σχέση. Και τώρα να πάμε να δούμε τη διαχρονικότητα του συμβόλων της γραφής. Πώς εμφανίζεται η γραφή? Θεωρούμε ότι η εμφάνιση του Homo sapiens με κάποιες κραυγές είναι από το 170.000 εμφανίζεται ο sapiens. Κάπου όμως που αναπτύσσεται το φωνητικό σύστημα και αρχίζει να mm-hmm. γράφει και να κάνει κατασκευές, είναι το 50.000, που εκεί αρχίζει να χρησιμοποιεί τα συλλαβικά ρήματα, δηλαδή μονοσύλλαβα ρήματα που δηλώνουν ενέργεια, διότι τα αντικείμενα τα βλέπει και του λέει πάρε, ας πούμε, θα του πει κάτι τέτοια πράγματα. Έχουμε τη ζωγραφική των σπηλαίων, το 32.000 που εμφανίζονται στα σπηλαία της Ευρώπης και μετέπειτα, που καταγράφουν φάσεις σελήνης, αστρονομική πληροφορία των ορίων, θα δούμε. Το Σύρο δεν θα τον δούμε γιατί είναι πολύ κάτω, θα δούμε άλλα πράγματα, άρα το ορίο το βλέπουμε. Έχουμε, γι' αυτά θα αναφερθώ, τα αφηρημένα σύμβολα που είναι το 16.000, που είναι 32 αναλύωτα σύμβολα που βρήκε η Μπέζιγκερ, Τζεμινί Μπέζιγκερ, σε όλα τα σπήλα. Πήγε από 150 σπήλα από την Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. 50 σπήλα είχαν τα ίδια ακριβώς σύμβολα. Και θα σας τα δείξω γρήγορα στην επόμενη διαφάνεια. Έχουμε τα πρωτολογογραφικά συστήματα γραφής που είναι αυτά του λέμε του 5.000, δηλαδή είναι λέξεις που απεικονίζουν, ας πούμε, το σπίτι, το ζωγραφίζει σπίτι και θεωρεί οικία. Πώς το λέγανε δεν ξέρουμε, αλλά θέλουμε να πούμε είναι λογογραφήματα. Και τα συλλαβικά συστήματα γραφής που είναι του 3.000, που αρχίζουν να εμφανίζονται. Και έχουμε και το αλφάβητο με τα φωνητικά σύμβολα που ξέρουμε, mm-hmm. τη χαλκιδική, με κεφαλαία τη γραφή και όλα αυτά που είναι του 900 περίπου π.Χ. Το ελληνικό αλφάβητο ενεργοποιεί την αριστερή πλευρά του μεριχών του εγκεφάλου, την προκά, λόγω των πολλών φωνιέντων. Γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και η ελληνική γλώσσα όταν συνδυάζεται με τα σημενόμενά της. Και δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, είναι κάτι που το έχει πει και με τον Γιώργο Παπαμαρινόπουλο και δεν θέλω να μπω σε αυτό πώς επηρεάζει η περιοχή Μπροκά και Βέρνγκερ την ανάπτυξη του εγκεφάλου, ειδικά των παιδιών, όταν κάνει ετυμολογία. Και πρέπει να. Μεγάλο όπλο θα έπρεπε να είναι κανονικά αυτό. Τώρα, πάμε λίγο στα σπήλαια της Γαλλίας. Βλέπετε πώς μπορείς να κατανοήσεις τα σύμβολα. Θα το πω γρήγορα αυτό, γιατί και ο χρόνος προχωράει και δεν θέλω να καθυστερήσω με την εκπομπή. Αυτά χρονολογήθηκαν το 17.000 π.Χ. και βλέπετε διάφορες παραστάσεις που εμφανίζονται, κάποια στυλ πουλάρια που τρέχουν και βλέπουμε και κάποια σύμβολα. Όταν έχεις μια εικόνα, προσπαθούμε να βρούμε τις εικονιστικές μονάδες. Δηλαδή, ποια σύμβολα επαναλαμβάνονται συνεχώς τη συχνότητά τους. Και κάνουμε το λεγόμενο εικονολόγιο, δηλαδή φτιάχνουμε ένα λεξιλόγιο της εικόνας. Μετά προσπαθούμε να κάνουμε τη σύνταξη του κειμένου και να φτιάξουμε
να βρούμε ενεργητικές παραστάσεις που δείχνουν την κίνηση, που είναι ρήματα, καταλαβαίνετε να πω, για να περιγράψουμε το συμβολισμό της εικόνας. Αυτό το πράγμα εμφανίζεται σε πολλά σπηλαία και έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε πώς προηγεί, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης που χρησιμοποιούσαν αυτές τις εικόνες που βλέπουμε. Υπάρχει ένα ερώτημα, λίγο νεράκι, υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί υπάρχει γραφή, και αυτό σχετίζεται με την έννοια του ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί να υπάρχει γραφή στο Αιγαίο. Όταν ένας πολιτισμός αναπτύσσει εμπόριο και έχει συναλλαγές, η μνήμη αδυνατεί και πρέπει να φτιάξει κάποια σύμβολα που να διασφαλίζουν με μία μνήμη τις συναλλαγές του και τι πρέπει να κάνει. Το μέσο καταγραφής πιθανόν στο Αιγαίο να ήταν οι διφθέρες, δηλαδή τα δέρματα και τα πύληνα σφραγίσματα που βρίσκομαι. Και ο τρόπος που μας ενδιαφέρει, πώς γινότανε, είναι συνήθως ένα ξύλο, γιατί τα σύμβολα αυτά είναι γραμμικά. Οπότε, καταλαβαίνετε, είναι χαράξεις, πρέπει να πήραν ένα ξύλο, το ξύσανε και φτιάξανε, αυτή είναι η τεχνολογία γραφής, δηλαδή, είναι πολύ απλή. Το αλφαβητάρι της εποχής τους, ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι, πάνω σε πυλό ή με χρώμα κάπου σε ένα δέρμα, να αφήνανε κάποια χαράγματα και να γράφουν κάποιες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Αυτά είναι τα 32 γραμμικά σύμβολα, θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά γρήγορα. Αυτή είναι η περίοδος που η Τζεβενή Μπέζιγκερ ψάχνει τα σπήλαια. Δηλαδή από το 40 μέχρι το 10.000 και εδώ είναι η ολόκληρος περίοδος που είναι η νεολιθική εποχή που συζητάμε, η μέση και η τελευταία, την παλαιά. Η αρχαιολόγος αυτή, η σπηλαιολόγος μάλλον, είναι διδάκτορας ανθρωπολογίας, ζει και εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Βικτόρια του Καναδά και ερευνά την τέχνη του σπηλαίου μελετώντας την προέλευση του συμβολισμού της γραφής με γεωμετρικά σχήματα την παγετωνική περίοδο, δηλαδή εδώ που μιλάμε για μεγάλες θερμοκρασίες πάγου. Στη μελέτη της βρήκε από 50, από τα 350 σπήλαια της παγετωνικής εποχής που υπάρχουν, βρήκε αυτά τα 32 που θα σας δείξω τώρα, είναι αυτά τα σύμβολα, όπου έκασα και τα ταύτισα με τα αντίστοιχα της που έχω στα... Τα βρήκε κοινά, λέτε, αυτό λέτε, από την Πορτογαλία, βρίσκω, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Όλα αυτά είναι 32. Αυτά επαναλαμβάνονται σε όλα αυτά τα σπηλαία. Δεν ξέρω τι συχνότητα επαναλαμβάνονται, αλλά υπάρχουν παντού σε αυτά. Δηλαδή αυτή έφτιαξε μια βάση δεδομένων για να τα καταλάβει. Ωραία. Τα ταξινόμησε και βρήκε ότι αυτά είναι αναλύωτα. Και είδα ότι το 99% είναι μέσα στη δικιά μας γραφή. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό θα το παρουσιάσουμε και με τον κύριο Σάμψο στη μελέτη μας, αναφερόμενη στην εργασία αυτή. Διότι είμαστε στην ολόκληρη περίοδο, δηλαδή πάμε το 10.000 περίπου, 12-16.000 και μετέπειτα. Και να προχωρήσουμε. Αυτό τώρα που είναι ένα ερώτημα εδώ πέρα, είναι πώς κάποια σύμβολα είναι φωνικές αξίες, είναι λογογράμματα, είναι λέξεις, τι θέλουν να δηλώσουν. Υπάρχει μια πολύ καλή εργασία του Alfred de Grazia, που είναι έχει εκδοθεί, βλέπετε και στο κάτω μέρος, είναι στο Princeton, που λέγεται K, που συνδέει τα ηλεκτρικά φαινόμενα και τις έννοιες που εμπλέκονται, που έχει ο κεραυνός, η ακτινοβολία, ο μαγνητισμός, η συμπαθητική μαγεία και ούτω καθεξής, μπορούν να ερμηνεύσουν σύγχρονα τις γλωσσικές διασυνδέσεις στον αρχαίο κόσμο της Μεσογείου. Δηλαδή όλοι αυτοί που ζουν στο ίδιο περιβάλλον, γεωγραφικό πλάτος, ενότητα, ακούγοντας τα ίδια. Περιβάλλον έτσι είναι πολύ γνωστά, ας πούμε, όπου δίνομαι σε κάποια πουλιά, ας πούμε, στον κόρα κακό από το κράξιμο που κάνει, τον γάρο βλά, κάτι στη μέλισσα. Ναι. Και έτσι μπορεί να, αυτός πιστεύει ότι δεν υπάρχει θέμα ευρωπαϊκής. Η ευρωπαϊκή έχει διαδοθεί τόσο πολύ ελληνική από τους πρώιμους πολιτισμούς, οι ρίζες οι πελαζικές δεν υπάρχουν, που θα τις βρίσκομαι σε κάποιους λαούς και να, αυτή είναι η άποψη του Alfred de Grazia, την οποία τη συμμερίζουμε σε ένα βαθμό. Οι φιλόλογοι θα μας πούνε ότι αυτή τη στιγμή είναι λάθος, γιατί βρίσκομαι ρίζες. Αλλά να σας πω για κάτι, ας έρθουν να μου φέρουν πόσες ρίζες έχουν κοινές που δεν έχουν αστεράκι, γιατί το 99% έχουν αστεράκι, δηλαδή είναι υποτιθέμενες λέξεις, καταλάβατε. Καμιά σαρανταριά είναι κοινές, μητέρα, πατέρ κτλ. Να προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί για να καταλάβουμε πρέπει να κάνουμε αναφορά στη μνήμη μιας παρόμοιας μορφής, κάνουμε σήμερα, να συσχετίσουμε δηλαδή ένα σύμβολο με κάτι.
Είναι λάθος αυτό, γιατί εκείνη την εποχή τα σύμβολα και τα στοιχεία του περιβάλλοντος ήταν λίγο διαφορετικά. Αλλά σε ένα βαθμό. Πολύ διαφορετικά. Ναι. Το παρεμβάλλον εμφανίζεται. Οι πολιτιστικοί μας παράδοση και αξίες που έχουμε δημιουργούν νοητικά πλαίσια που επερεμάζουν σημαντικά την ερμηνεία μας. Δηλαδή, είμαστε πολύ μακριά πολλές φορές από την κανονική κατανόηση του συμβόλου. Και γι' αυτό βλέπετε και πολλές ερμηνείες του δίσκου της Ιφαιστού, ειδικά τα πηγαίνουν με τα σύμβολα και πέρα κάνουν τα δικά τους. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε με τα ρήματα, θα το πω πολύ γρήγορα και δεν θα κάτσω να τα αναλύσω. Αλλά η υποκριτογράφηση και η κατανόηση πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο να απεμπλακούμε από τη σημερινή μας λογική και να προσπαθούμε να καταλάβουμε τη λογική του τότε. Του τότε. Τώρα να σας δείξω κάτι πολύ εντυπωσιακό που το έβαλα ειδικά για σήμερα. Για να το βάλατε όμως στο τέλος τώρα και. Ναι, αλλά είχαμε τόσες συναντεύξεις. Ανάψατε φωτιά. Ελάτε. Εμφάνιση σημειονοικής γραφή και συμβόλων σε διάφορα μέρη του κόσμου. Θα σας δείξω ένα μόνο μέρος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που δείχνω. Θυμάστε την εκπομπή που είχαμε κάνει παλιά με τον Κιοπεκλίτεπε, που είναι αυτά τα ταφ που βλέπουμε. Εδώ είναι στην Ασσυρία, υπάρχει ένας φραγιδόλιθος και έχουμε εκεί αυτό το σύμβολο. Ένα φίδι και ένα πουλί και αυτό το σύμβολο εδώ πέρα, σαν κάποιο άνθρωπος. Τι είναι αυτό, θα το δούμε. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Έχουμε εδώ πέρα που είναι μια πηξίδα που είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο και βλέπετε. Το φίδι που βλέπετε εδώ, εμφανίζεται και εδώ. Βλέπετε και το πουλί που είναι εδώ και το βλέπετε πως είναι ακριβώς το ίδιο και εδώ το έχουμε και φίδι και πουλί. Μαζί συνυπάρχουν. Δηλαδή, αυτή η αποτύπωση της φραγίδας είναι εδώ. Και αν μετρήσετε τις χαρακές αυτές, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το κάνουμε κάποια άλλη φορά, έχει σχέση πολύ σημαντική με τη γέννηση. Δημιουργία του ανθρώπου δηλαδή. Αυτό όμως έχει και κάποιο άλλο συμβολισμό αστρονομικό. Τι είναι το φίδι και πότε εμφανίζεται και το πουλί. Ποιο πουλί, εδώ είναι αετός, εδώ είναι σαν κοράκι, ένα πουλί που είναι στον αστερισμούς. Είναι πάρα πολλοί συμβολισμοί που αυτό είναι το 9.000 π.Χ. Αυτό είναι το 6.500 είναι αυτό και αυτό είναι το 3.500 χρόνια. Βλέπετε διαχρονικό συμβολισμό που θέλω να σας δείξω. Κάτι που έχουμε στην Κρήτη, σιγούρνες, το έχει βρει μου έρχεται τώρα αρχαιολόγος. Ένας κοινωνικός συμβολισμός φιδιού και πουλιού. Συμπεράσματα να φτάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ πέρα κάτι για να το τελειώσω, όπου βλέπετε αυτό που το σύμβολο δεν μοιάζει με σπίτι. Το βλέπετε με την είσοδο και δείχνει και εδώ ένα χώρο που θέλει να είναι φωτιά ή να είναι κάποια χωρίσματα. Εδώ είναι σύμβολα της Βίντσα, του 5.000 π.Χ. όλα τα σύμβολα. Και αυτό μπορεί να είναι σπίτι, το εσώπιστο. Και αυτό μπορεί να είναι πάλι σπίτι με ένα S. Αυτό είναι μία μονάδα μέτρησης, διότι έχουμε τον κύκλο, το 100, έχουμε δύο γραμμούλες που βλέπετε και τρεις γραμμούλες κάθετες. Μπορεί να δηλώνει το 123, το οποίο τον ίδιο συμβολισμό έχω στα κριτικά ιερογλυφικά. Ωστόσο δεν τα κλασματί, τα άλλα σύμβολα, ας πούμε, αυτό είναι σίγουρα 15, 10 και 5, 4 γραμμές. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω ότι μπορούμε να απεικονίσουμε πολύ εύκολα συσχετίζει, διότι όλα αυτά είναι αριθμητικά που βρίσκουμε στη Βίντσα και μπορούμε να τα ταυτοποιήσουμε πολύ εύκολα και να κάνουμε μια πρόταση, πιθανή βέβαια, και έτσι γίνεται και ένα άρθρο. Λες πιθανότητες, δεν είσαι απόλυτο σίγουρος, διότι κάνεις μια πρόταση και αν βρεθούν και άλλα, μπορεί να. Τώρα, τα συμπεράσματά μας. Καταλάβατε ότι είναι σημαντικό της ανακάλυψης που δημοσιεύσαμε τον κύριο Σάμψον, πολύ ενδιαφέρουσα, διότι πηγαίνει τη γραφή πίσω στον Αιγαϊκό χώρο και μιλάμε για τους πρώτους κατοίκους που έχουν σχέση και με την Κρήτη, που είναι οι Αιγαίοι, και φαίνονται και με τα κυκλαδικά ειδόλια που είναι και τα τηγανόσημα που έχουμε στην Αιγαία Φωτιά, ότι υπάρχει ένας ενιαίος πολιτισμός, λίγο μετέπειτα, αλλά αναπτύσσεται βασικά στις Κυκλάδες, στα νησιά. Τα νησιά των ανέμων κάνουν έξυπνους ανθρώπους, διότι όταν ζεις σε ένα νησί, αυτό το λένε όλοι, έχεις πολλές παράξενες συνθήκες περιβάλλοντος και για να ταξιδέψεις, ενώ άλλο είναι να είσαι στην Βαβυλωνία που είναι ένα ποτάμι και έχεις μια πεδιάδα και περπατάς με ένα γαϊδαρό και μεταφέρεις τα προϊόντα σου. Εδώ πρέπει να αναπτύξεις τεχνολογία και έχουμε και μοναδικές λέξεις που δεν σώζονται στη θάλασσα, στην κατασκευή των μλοίων και της θάλασσας, που δεν ερμηνεύονται στην Ευρωπαϊκή, βέβαια. Έτσι, πρέπει να στύψει το μυαλό σου. Μην κουράζεστε περισσότερο. Η τεχνική λοιπόν της δημιουργίας των συμβόλων και η σημασία της γραφής έγινε μελιασμένο στην άκρη ξύλο, το συμπέρασμα, και γι' αυτή είναι η φύση των γραφών.
Αυτή είναι η ανάγκη που τους έφτιαξε για να φτιάξουν. Οι πρώιες στρατιωτικές γραφές στο Αιγαίο έως τον Δούναβη, από το 5.500 έως 3.500, φαίνεται να ενσωματούν τους πρωτοαριθμούς. Αυτό είναι το σημαντικό που παρατηρούμε εμείς με τον κύριο Σάμψον, που ίδια χρησιμοποιήθηκαν μετέπειτα στα κρητικά ιερογλυφικά και γραμμική Α. Αρκετά σύμβολα πιθανόν να υποδηλώνουν αριθμητικό σύστημα, όπως εμφανίζεται στις αιγαϊκές γραφές. Κάποια σύμβολα είναι πιθανόν αστρονομικά, δηλώνοντας χρόνο και εποχές. Η πρωτογραφή, μιλάμε μάλλον για μια γεωμετρικά σχήματα με συγκεκριμένες πολιτισμικά αναγνωρισμένες συμφωνημένες έννοιες καθημερινής ζωής, πιθανόν λογογράμματα και λίγα συλλαβογράμματα. Δηλαδή, θα έχουμε και κάποιες συλλαβές σε αυτά τα σύμβολα της Βίντσα και του Δισπηλιού και παντού. Δεν υπάρχουν αρκετοί χαρακτήρες για πλήρε σύστημα γραφής και τα σχήματα δεν επαναλαμβάνονται αρκετά συχνά για να υποδηλώσουν ότι ήταν κάποιο είδος αλφαβήτου. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Τελικά τα σύμβολα αυτά θεωρούμε ότι εκφράζουν μια συλλαβολογογραφική γραφή που οι άνθρωποι μιμούνται και σχεδιάζουν με γραμμικά σύμβολα το περιβάλλον. Και θεωρώ ότι είναι πάλι η θεωρία του Γκράτσια. Κύριε Τσικριτσή, εγώ θα χαρώ να το παρουσιάσετε όταν θα δημοσιευτεί. Θέλω, πριν κλείσουμε όμως, το οφείλετε αυτό, θα πείτε δύο κουβέντες και για το Σύλλογο του Μινωικού Πολιτισμού και των Γραφών, που προσπαθεί να βάλει όλη την τοπική κοινωνία, πρέπει να το πω αυτό σε όλο το νησί, σε μια νέα αντίληψη, μια νέα πρόταση που ακουμπάει ακόμη και το τουριστικό και το πολιτιστικό πεδίο του νησιού. Και κάτι γίνεται. Έχει. Δηλαδή, ενώ ξεκινήσαμε να το λέμε, κάτι γίνεται. Προφανώς. Θέλω να πω ότι στις 3 Μαρτίου έχουμε μια ξενάγηση στο Μουσείο Μεσαράς και Κοπή Πίτας στην περιοχή. Τον Απρίλιο θα κάνουμε δωρεάν σεμινάριο στο 3ο Λύκειο και αντίστοιχο στην Παιδαγωγική του Πειραιά στην Αθήνα. Και θέλουμε να δείξουμε τη Μινωική Γραφή ως η πρώτη ελληνική γραφή της Ευρώπης και ως φορέας πολιτισμού και ανάπτυξης του τόπου και του τουρισμού. Δεν είναι μόνο στην Κρήτη, είναι γενικότερα. Να προχωρήσω γρήγορα. Τι κάναμε το καλοκαίρι, στις 30 Ιουλίου, στο Ριοντομουρί. Βλέπετε και πολύ ωραίες αφίσες φτιάξανε οι άνθρωποι και έγινε μια φανταστική εκδήλωση που μαζευτήκανε. Εδώ είναι η ομιλία μου και υπάρχει και στο διαδίκτυο να τη δούνε, που μιλάω για τη μινωική θρησκεία. Πάνω από 400 άνθρωποι ήρθανε και καθίσανε και ακούσαν μια ομιλία που περίπου μια ώρα και έγινε μετά και μια μουσική εκδήλωση με τον κύριο Γκερεδάκη και ήταν, παρουσιάσαμε και αυτόν τον ύμνο των Κουριτών που το φτιάξαμε και σε γραμμική β' γραφή με τους Κουρίτες σε μια ταμπέλα την οποία θα εκτεθεί στο χώρο. Λοιπόν, πολλά έχετε να πείτε και γι' αυτό. Όχι, να τελειώνω, να σας πω. Ζωγραφίσαμε και μια μινοήτησα που κάνει κορκοσυλέχτρια. Τελειώνω γρήγορα. Πήγαμε, να μην τους αναφέρομαι, στην Σύλλογο της Επισκοπής. Κάναμε για την αστρονομία στο μινωικό πολιτισμό. Ζωγραφίσαμε στις Αρχάνες σύμβολα και είναι πολύ ενδιαφέρον που έχουμε γράψει το επάγγελμα του αρτοκόπου, αρτοποιού δηλαδή. Αυτά εδώ είναι ωραίες προτάσεις. Ναι, που είναι μια μινοήτησα. Και εδώ είναι και μια ράφτρια απέναντι που έχει και το σύμβολο ράπτηρεα που γράφεται στην γραμμική Β. Εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να σας το δείξω, που είναι τα αγροκτήματα Αγνωνόπουλου, όπου ο φίλος μου και μαθητής των σεμιναρίων, ο Ζουρδάκης ο Μιχάλης, μου ζήτησε να του γράψω, όπως βλέπετε εδώ, άρτος κρυθής ολικής άλεσης και σας το δείχνω και εδώ που μου έφερε μια συσκευασία, όπου εμφανίζονται τα πρώτα σύμβολα γραμμένα σε άρτοζέας. Το βλέπετε. Και είναι στην κάμερα, δείξτε το και σε μένα. Ναι, άρτοζέας, ας πούμε. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή να προβάλλει στην πρώτη γραφή του πολιτισμού στα προϊόντα. Γι' αυτό σας το δείχνω. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον ότι χρησιμοποιεί πραγματική ζέα, ειδικά το κριθάρι που αναφέρεται εδώ πέρα, το αλογοκρίθαρο που χρησιμοποιεί ο κ. Αντωνόπουλος που παράγει το, συνεργάζεται μαζί του. Αυτό είναι στα πιτσίδια εδώ, τοπικά είναι αυτό. Και ο Άρτης Ολικής έχει μελετήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όχι Θεσσαλίας, Πατρών. Πατρών. Και έχει βρει 1.600 τόσες πολυφενόλες μονάδες δηλαδή που έχουν βρει. Που αυτό δίνει ότι σε κάνει η πιο υγιή. Βοηθάει το μυαλό, βοηθάει γενικότερα. Και τελειώνω, να μην καθυστερώ, να τα είναι αυτά τα σύμβολα. Είναι η ομιλία που ανέφερα ότι θα κάνουμε. Και εδώ είναι ένα τέλος
που το επόμενο καλοκαίρι που θα κάνουμε θα μιλήσουμε για δύο θέματα. Είναι το Φι και το Πι στο μινωικό πολιτισμό, αλλά και ο Πλάτωνας με τον αριθμό 5040. Αυτό, επειδή συνήθως κλείνουμε κάθε καλοκαίρι τελευταία εκπομπή, αυτό το βάζω από τώρα σαν θέμα, ότι θα μιλήσουμε για το 5040, το Φι και το Πι στο μινωικό πολιτισμό, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα σας το δείξω με ευρήματα και πώς αποδεικνύεται ότι το ξέρανε οι μινωίτες. Και εδώ να κλείσω με τις αντιθέσεις όπως το συνηθίζω, με μία ευχή. Αποχαιρετούμε το 23, γιατί ουσιαστικά τώρα κλείνουμε, με ελπίδες για ειρήνη, ανθρωπιά και δικαιοσύνη το 2024. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίκριτσι, κυρίως γιατί βάζετε, προσπαθείτε να βάλετε τη μινωική γραφή ως πρώτη ελληνική ευρωπαϊκή γραφή σαν αφήγημα. Ελπίζω να το καταλάβουν και αυτοί που πρέπει να το καταλάβουν σε όλο το νησί. Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω απόψε για αυτή τη συζήτηση, γιατί κατέδειξε νομίζω με ευρήματα, με σύμβολα και με πολλή ανάλυση γιατί το Αιγαίο είναι αρχιπέλαγος ενιαίο σε μια συνέχεια ιστορική, πολιτιστική, γεωοικονομική, άρα και γεωπολιτική. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου να σας δείσω και συγγνώμη που σας πίεσα στο τέλος, αλλά έχουμε βγει ήδη εκτός χρόνου. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.